Έχατε στην απόψηνή μας εκδήλωση εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κινηματοθέατρο Φαργκάνη και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλούμε τώρα στο βήμα τον επικεφαλής του ΜΕΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη, Γιάννη Βαρφάνκο. Είναι σκληρή μέρα σήμερα. Έχουμε εκατοντάδες νεκρού. Θύματα της επέσχυτης πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης που τόσο γλαφυρά και τόσο απάνθρωπα περιέγραψε ο Γιώσεφ Μπορέλ, ο υπεύθυνος υποτίθεται της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμάστε τι είχε πει. Είχε παρομοιάσει την Ευρώπη με έναν όμορφο κήπο, a beautiful garden, που είναι περικυκλωμένος από μία επιθετική ζούγκλα που προσπαθεί να εισβάλλει. Κύριος Μπορέλ, χαρείτε τον, δοξάστε τον. Το αποτέλεσμα είναι οι φράχτες, τα pushbacks, οι επαναπροωθήσεις, η θελημένη πνιγμή, αυτό που είχε πει ο Πλεύρης, αν δεν κάνω λάθος κάποτε, ότι αν δεν υπάρχει αίμα πνιγμή στο Αιγαίο, δεν θα σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές. Υπάρχουν πολλοί πνιγμοί. Συνεχής, δεν σταματάνε οι μεταναστευτικές ροές. Δεν σταματάνε ούτε με τους φράχτες. Όσο πιο ψηλοί γίνονται οι φράχτες, τόσο πιο πολύ πνίγονται στη θάλασσα. Όσο πιο πολλά pushbacks γίνονται, τόσο πιο ψηλά είναι το αντίτιμο των διακινητών για να περνάνε ανθρώπους γύρω από το φράχτη. Η Ευρώπη για 1000 χρόνια εξήγαγε μετανάστες σε όλες τις γωνιές της γης. Τώρα που άλλαξαν οι δημογραφικές δυναμικές, είναι απολύτως προφανές και λογικό ότι οι ροές έχουν αντιστραφεί. Έρχονται μετανάστες. Από εκεί που φεύγουν από την Ευρώπη, τώρα έρχονται. Και η Ευρώπη αποφασίζει, σαν το βασιλιά Κανούτ, τον Δανό, να χτίσει φράχτες για να σταματήσει την παλήρεια. Αυτό έχει μόνο ανθρώπινα θύματα. Το ΜΕΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη στέλνουμε την αλληλεγγύη μας στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είτε θαλασσοπνίγονται, είτε βρίσκονται στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, είτε είναι οι δικοί τους σε κάποιο χωριό, κάπου στην Αφρική, κάπου στην Ασία, δεν ξέρουμε από πού είναι αυτοί οι άνθρωποι ακόμα, και κρέμονται από ένα τηλέφωνο, από ένα κινητό φτηνό, περιμένοντας νέα για το αν οι δικοί τους άνθρωποι ζουν ή πνίγηκαν. Αν έχουν βρεθεί ή αν δεν θα μάθουν ποτέ τίποτα. Η αλληλεγγύη μας σε αυτούς τους ανθρώπους και η οργή μας στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ο ηθικός αυτούργος για αυτό το έγκλημα που συνέβη σήμερα στα ανοιχτά της Πύλου. Να σας ζητήσω να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή και αν μπορούμε να σηκωθούμε κιόλας. Γιατί εμείς δεν είμαστε υποκριτές όπως ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης που θέλουν τους φράχτες και σταματάνε, υποτίθεται, τις ομιλίες τους. Εμείς θα συνεχίσουμε κινηματικά, γιατί μέσα από αυτή τη συλλογικότητα εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και μέσα από την εναντίωσή μας στους φράχτες και στα φρούρια συμπαραστεκόμαστε στα θύματα, στους φίλους και στις οικογένειές τους. Με αγώνες τιμούμε τους νεκρούς. Σε αυτό το σημείο θα ζητήσω από τη συντρόφισσα, τη φίλη, τη συνοδοιπόρο, τη Δέσποινα Χαραλαμπίδου,
να έρθει να προλογίσει τη σημερινή μας συνάντηση, δεδομένου ότι δεν θέλουμε την βαρβαρότητα, τι σοσιαλισμό θέλουμε. Καλησπέρα. Λίγο δύσκολη η σημερινή, ο σημερινός χαιρετισμός στην εκδήλωση μετά από αυτό το τραγικό γεγονός. Ωστόσο όμως, επειδή ακριβώς η εκδήλωση αφορά ένα πολύ συγκεκριμένο και σοβαρό ζήτημα, δεν είναι πανηγυρική εκδήλωση, ούτε μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε και προεκλογική εκδήλωση παρά το γεγονός ότι γίνεται λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Νομίζω ότι καλό είναι να την πραγματοποιήσουμε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, νομίζω ότι είναι κοινή παραδοχή όλων μας ότι το σύστημα που ζούμε, ο καπιταλισμός, είναι ένα βάρβαρο σύστημα και αποτελεί τεράστιο εμπόδιο για την πρόοδο της ανθρωπότητας. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, είναι περισσότερο αναγκαίο από κάθε άλλη φορά η ριζοσπαστική αριστερά να θέσει ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα που συνδέονται με την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα του σοσιαλισμού. Τι είναι όμως σοσιαλισμός? Για τη μεγάλη πλειοψηφία των αριστερών ανθρώπων, ο σοσιαλισμός είναι ταυτισμένος με την ελευθερία, με την εργατική λαϊκή συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα, με μια ανώτερη ποιοτικά μορφή δημοκρατικής διακυβέρνησης, είναι συνυφασμένος με την εξουσία του εργαζόμενου λαού, όπου θα υπάρχει ένα συνδυασμός αντιπροσωπευτικής και άμεσης δημοκρατίας. Σοσιαλισμός σημαίνει κράτος απαλλαγμένο από την κυριαρχία και τα συμφέροντα της αστικής τάξης, δομημένο μακριά από αυταρχικές και γραφειοκρατικές λογικές, ένα κράτος που θα ηγεμονεύει η εργατική τάξη και οι σύμμαχοί της, και οι πολίτες θα συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα στη διεύθυνση των υποθέσεων που τους αφορούν. Σοσιαλισμός σημαίνει ένα τεράστιο πρώτο βήμα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, σημαίνει κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων μαζικής παραγωγής, σημαίνει αυτοδιαχείριση των εργαζόμενων, σημαίνει νέες παραγωγικές σχέσεις, σημαίνει δραστική μείωση του χρόνου της μισθωτής εργασίας, σημαίνει νέοι ορίζοντες στην παιδεία και στον πολιτισμό που θα επιτρέπουν μια πιο ευρύτερη, γρήγορη και με νέους ανθρώπινους και οικολογικούς όρους ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και της κοινωνίας. Η εμπειρία μέχρι τώρα μας έχει δείξει ότι ο σοσιαλισμός δεν θα προκύψει σαν αποτέλεσμα μιας μοναδικής επαναστατικής στιγμής, ούτε σαν συνέπεια της αναμονής της οικονομικής κατάρρευσης του καπιταλισμού, αλλά θα προκύψει σαν επιστέγασμα πολλών σύνθετων νικηφόρων ταξικών συγκρούσεων, οι οποίες κάποια στιγμή θα θέσουν στην ημερήσια διάταξη την αποφασιστική ρήξη με την αστική εξουσία και τον υπεριαλισμό. Τα μέχρι τώρα εγχειρήματα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης δυστυχώς δεν μπόρεσαν να συνεχιστούν και συνεπώς δεν υπάρχει σήμερα κάποια επιτυχής εμπειρία για το δρόμο μετάβασης και το περιεχόμενο του σοσιαλιστικού μέλλοντος, το οποίο θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε δημιουργικά στη στρατηγική μας. Υπάρχει όμως μια πλούσια ιστορική πείρα από τα επιτεύγματα αλλά και τα λάθη των επαναστατικών εγχειρημάτων που ανέτρεψαν το ζυγό του κεφαλαίου και επιχείρησαν το μεγαλύτερο κοινωνικό σχηματισμό στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, συνοδοιπόροι και συνοδοιπόρισσες, αν ο σοσιαλισμός είναι το μέλλον της ανθρωπότητας και όχι η βαρβαρότητα, όπως το έθεσε ακόμα από το 1915 η Ρόζα Λούξεμπουργκ με τη ρίση «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα», εμείς πρέπει πρώτα να δούμε, νομίζω, όλοι, ποια αριστερά
μπορεί να μας οδηγήσει στο στρατηγικό μας στόχο που πρέπει να είναι ο σοσιαλισμός. Κατά τη γνώμη μου, η αριστερά αυτή πρέπει να είναι αντινεοφιλελεύθερη, αντιιμπεριαλιστική, αντικαπιταλιστική και κυρίως να είναι απειλητική για το σύστημα. Πρέπει επίσης να είναι κινηματική, δημοκρατική, αντιφασιστική, αντιρατσιστική, ενωτική, πατριωτική, αλλά και δημοκρατική. Να αναγνωρίζει την κεντρικότητα της βασικής αντίθεσης του καπιταλισμού ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία, αλλά και την ανάγκη των πιο πλατιών κοινωνικών και πολιτικών συμμαχιών για την ανατροπή και ταυτόχρονα των πιο πλατιών συμπράξεων στην αγωνιστική αντιμετώπιση των παλιών και νέων αντιθέσεων που αφορούν το φύλο, το περιβάλλον, τα δικαιώματα, τη δημοκρατία, τον πολιτισμό. Η αριστερά πρέπει να ξεκινά από τα επίγοντα προβλήματα που αφορούν τη ζωή των ανθρώπων σήμερα και εκεί πάνω να οικοδομεί τη δράση, τις πολιτικές πρωτοβουλίες, την ιδεολογική της προσπάθεια, αλλά και την ιδεολογική επίθεση. Η αριστερά πρέπει να δίνει τη μάχη των αξιών, της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, της ειρήνης, του αγώνα ενάντια στην όποια μορφή καταπίεση, της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Η αριστερά πρέπει να αναστήσει το όραμα της σοσιαλιστικής κοινωνίας, να πείσει τους εργαζόμενους και τη νέα γενιά ότι μπορούμε να χτίσουμε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και να διαμορφώσουμε ένα νέο οικονομικό και παραγωγικό πρότυπο, ανθρώπινο, βιώσιμο, κοινωνικό και οικολογικό. Δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σήμερα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν υπάρχει, δεν εκπροσωπείται δύναμη που μπορεί να παίξει έναν ηγεμονικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση. Χρέος μας λοιπόν είναι να κάνουμε όλοι και όλες στις λίγες μέρες που μας έχουν μείνει ό,τι μπορούμε για να εκφραστεί το Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη και μέσα στη Βουλή, για να τεθεί και με αυτόν τον τρόπο το μεγάλο θέμα της βαθιάς δημοκρατικής αναγέννησης, της προοδευτικής ανασυγκρότησης με σοσιαλιστικό προσανατολισμό για τη χώρα μας. Είναι στο χέρι μας, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ο δεύτερος χαιρετισμός μας σήμερα. Δημήτρη μου. Δεν θα μπορούσα σήμερα από στήθους. Επιτρέψτε μου, έχω και εγώ κάποιες σημειώσεις. Το ελάχιστο που θα αποτολμούσα πραγματικά να προτείνω, προλογίζοντας δυο ειλικρινά σπουδαίους διανοητές, σαν τους φιλοξενούμενους μας απόψε, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα αφαιρετικό σύστημα παραδοχών. Ένα υποσύνολο, αν θέλετε, αρχών και σκέψεων, βασισμένο εκ προημίου στην συναντήληψή μου με ό,τι πιθανά θα ακουστεί εδώ απόψε. Μιλώ για μια στοχαστική συζήτηση, ιδιαίτερα χρήσιμη σε αυτούς τους δίσεκτους καιρούς των επιβλαβών εξισώσεων, της ιδεολειπτικής ομογενοποίησης, του πολιτικού εξοραϊσμού της εκμετάλλευσης, αλλά και της διάχυσης μιας συνολικά άνευρης όσο και ανέραστης υποκουλτούρας. Συστατικά τα οποία σήμερα αποτελούν το αξιακό σύστημα μιας κοινωνίας η οποία παραπέει, βουτυγμένη στην αδυναμία της να εξηγήσει τον κόσμο γύρω μας, σφιχταγκαλιάζοντας φοβικά τη μεταφυσική και τον ιδεαλιστικό μαξιμαλισμό της. Να όμως που μέσα από αυτήν, τη μεταφυσική εννοώ, απλά εμβαπτίζεται συνειδητά σε ό,τι πιο αντιδραστικό και σκοταδιστικό έχει καταγραφεί ιστορικά. Αυταπόδεικτα σχεδόν, η συνέπεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά η απόλυτη κυριαρχία του δυνατού στον αδύνατο, ο οποίος πλέον επιλέγει απλά μόνος του τη φυλακή του. Ο Άντους Χάξλεϊ, συγγραφέας
του θαυμαστός καινούριος κόσμος, προειδοποιούσε την ανθρωπότητα ίδια το 1962, λέγοντας πως ένα πραγματικά αποτελεσματικό, ολοκληρωτικό κράτος θα είναι αυτό στο οποίο το ισχυρό διευθυντήριο των πολιτικών αρχηγών και της στρατιάς των μάνατζερ ελέγχουν ένα πληθυσμό σκλάβων, χωρίς να χρειάζεται να ασκήσουν εξαναγκασμό, γιατί θα τους αρέσει η σκλαβιά τους. Και το να τους αρέσει η σκλαβιά τους έχει ανατεθεί από τα σημερινά ολοκληρωτικά κράτη σε υπουργεία προπαγάνδας, στους εκδότες και τους μηντιάρχες, στους δασκάλους και τους καθηγητές. Μόνο ένα μεγάλο, λέει, λαϊκό κίνημα υπέρ της αποκέντρωσης, της εξουσίας και της αυτοοργάνωσης μπορεί να σταματήσει τη σημερινή τάση προς ολοκληρωτισμό. Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας είναι δεδομένο πως έχει επηρεάσει σε απόλυτο βαθμό αυτά που έχουμε χαρακτηρίσει ως μέσα παραγωγής, οδηγώντας τα βέβαια προς το διαστημικό αυτοματοποιημένο μέλλον τους. Ένα μέλλον στο βάθος του οποίου φωλιάζει, πιθανά, ακόμα και η κατάργηση του ανθρώπου. Μια παράμετρος δυναμικής στον χρόνο, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει σχέσεις παραγωγής, τις σχέσεις παραγωγής, άρα και τη βασική ταξική αντίθεση. Ήδη χαράζονται νέα όρια, γεννώντας ταυτόχρονα και την ανάγκη για μια νέα περιγραφή προς διορισμό των τάξεων, μέσα από σύγχρονα ποιοτικά χαρακτηριστικά και βέβαια ως εξελιγμένο εργαλείο. Η τυπική λογική μας λέει ότι η αιτία είναι συνθήκη αναγκαία. Αναγκαία και ικανή για την εμφάνιση του αποτελέσματος. Στην πραγματική λογική υπησέρχεται και ο χρόνος. Δηλαδή πάρα πολύ απλά, υπάρχουν πολλαπλά αίτια για κάθε αποτέλεσμα και πολλαπλά αποτελέσματα για κάθε αίτιο. Η αναζήτηση των αιτίων είναι απαραίτητη στην ανάγνωση της ιστορίας, ειδικά αν είναι να έχει χρησιμότητα η κατανόησή της στην αποφυγή παρόμοιων λαθών. Ένας άλλος τρόπος είναι η διασταύρωση της θεωρίας με την εμπειρία, της υπόθεσης με την παρατήρηση, του νοητού με το αισθητό, η ουσία δηλαδή της επιστημονικής αλήθειας. Παρατηρώντας τα υπάρχοντα γεγονότα, μπορούμε να σχηματίσουμε μια θεωρία ή ένα νόμο, αν θέλετε, και κατόπιν να αναζητήσουμε άλλα γεγονότα τα οποία θα την ή τον στηρίξουν. Ο Μάρξ τεκμηρίωσε πως τα αίτια της ιστορίας είναι ο πόλεμος των τάξεων. Η αντίφαση μεταξύ δύο κοινωνικών συστημάτων, του κεφαλαιοκρατικού και του σοσιαλιστικού, είναι εξωτερική αντίφαση για το καθένα από αυτά τα συστήματα. Ωστόσο, ταυτόχρονα είναι και μια εσωτερική αντίφαση του παγκόσμιου ιστορικού γίγνεσθε. Ο διαλεκτικός συλλογισμός εφαρμοσμένος στη φύση, στην κοινωνία και στη νόηση, έρχεται να διαλύσει τις μεταφυσικές αυταπάτες. Αποδεικνύει ότι η κίνηση της ύλης, εν προκειμένου η δικιά μας κίνηση, σε όποια μορφή και συναντάται, περνάει από κάποιες αναγκαστικές φάσεις, τις οποίες μάταια προσπαθούν οι αντιδραστικές μορφές σκέψης, είτε να σε σκοτήσουν, ακόμα και να διαστρεβλώσουν. Εν αγωνίως επιχειρούν να μας πείσουν οι απολογητές του υπάρχοντος πως η κοινωνική ολότητα είναι ενιαία και αρμονική, χωρίς εσωτερικές αντιθέσεις και ταξικές συγκρούσεις. Στόχος τους βέβαια είναι να δικαιολογήσουν την ισχύουσα καπιταλιστική βαρβαρότητα, παρουσιάζοντάς την ως την ανδιαφυσβήτητη, ακλόνητη κανονικότητα. Όμως η πίστη μας στον άνθρωπο είναι αυτή η οποία πρωτίστως μας οδηγεί στα ασφαλή μονοπάτια του ουμανισμού. Η ιστορική αναγκαιότητα για την κατάργηση της κοινωνίας των χαοδών ανισοτήτων, τις οποίες γεννά η συσσόρευση του πλούτου στους λιγοστούς, αποτελεί πρόκριμα για την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους και του πολιτισμού μας. Να σας πω πως θεωρώ ότι σαφώς αυτή η διαδικασία μας αφορά προσωπικά, μιας και είναι σίγουρο πως η ατομική μας χειραφέτηση περνάει μέσα από τη συλλογική. Χρήστο και Γιάννη, καλώς ήρθατε στους λογισμούς μας. Να είστε καλά. Χρήστο Λάσκο, έλα να τα πούμε. Όσο έρχεται ο Χρήστος,
επιτρέψτε μου να προσδιορίσω τους κανόνες του παιχνιδιού. Για να μην πλατιάσουμε, γιατί το θέμα είναι ένα θέμα αυτό το οποίο θα μπορούσε να μας απασχολεί για 3 χρόνια, 20 χρόνια, όχι μία ώρα και μία μισή. Σκεφτήκαμε και συναποφασίσαμε, έτσι, συμμετοχικά, ότι θα δομήσουμε τη συζήτησή μας σε 3 θεματικές. Η πρώτη θεματική θα αφορά το λεγόμενο υπαρκτό ή πλέον ανύπαρκτο σοσιαλισμό. Έτσι. Σοβιετική Ένωση και όλες τις άλλες μορφές, όχι όλες, κάποιες, όσες προλάβουμε να αναφέρουμε. Οπότε, το πρώτο ερώτημα είναι τι συνέβη με τον υπαρκτό σοσιαλισμό. Αυτή είναι η πρώτη θεματική. Η δεύτερη θεματική, ένα απλό ερώτημα, πού βρισκόμαστε σήμερα. Πού είναι αυτό που λέμε καπιταλισμός σήμερα. Παγκοσμίως, ευρωπαϊκά, στην Ελλάδα, θα το δούμε. Τι θα προλάβουμε να πρωτοπούμε. Και η τρίτη θεματική είναι τι σοσιαλισμό θέλουμε. Τι εννοούμε με σοσιαλισμό. Πώς μπορούμε να τον οραματιστούμε τον σοσιαλισμό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα είμαστε πάρα πολύ λιτοί και περιορισμένοι για να μπορέσουμε. Στόχος είναι εμείς οι δύο να μιλήσουμε από την στιγμή που ξεκινάμε, όχι από τώρα, να μιλήσουμε μία ώρα, όχι παραπάνω, για να δώσουμε μετά το μικρόφωνο σε εσάς, να θέσετε ερωτήσεις, όλες μαζί, και μετά ένα μικρό σχόλιο και από τον Χρήστο και από μένα. Αυτή είναι η ιδέα. Η κάθε θεματική δεν θα ξεπερνάει τα 20 λεπτά και θα το κάνουμε ως εξής. Θα μιλάμε 7 λεπτά, έχουμε και ένα ρολόι εδώ, έτσι, πολύ έτσι, μεγάλο και επιθετικό. 7 λεπτά ο καθένας, μετά 3 λεπτά απάντηση, η δευτερολογία, και μετά περνάμε στην επόμενη θεματική. Σωστά. Ωραία. Θες να ξεκινήσεις ή θες να ξεκινήσεις. Εσύ θα πω. Ξεκινάς εσύ. Και τρέχει το ρολόι τώρα. Λοιπόν, παρόλο που τρέχει το ρολόι, θα πω κάτι εκτός θέματος. Αλλά τότε να το σταματήσω, περίμενε. Stop. Ωραία. Αφορά το αντιρατσιστικό φεστιβάλ, το οποίο ξεκινάει από αύριο για 3 μέρες. Και νομίζω ότι η παρουσία μας εκεί, μετά τα σημερινά, είναι ακόμη περισσότερο απαραίτητη ενσώματα και με όλες μας τις δυνάμεις. Τώρα ξεκινάω. Ξεκινάω. Λοιπόν, όπως υπόθηκε, η πρώτη θεματική αφορά τον υπαρκτό και την κατάληξή του. Το υπαρκτός μέσα εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών, υπάρχουν διάφορες εκδοχές θέασης, τέλος πάντων, του φαινομένου, του ιστορικού φαινομένου. Ξεκινούμε με τον εξής τρόπο. Να δούμε το σήμερα, όχι με τον τρόπο που θα γίνει στη δεύτερη ενότητα, εξ αρχής. Μπορούμε να πούμε ότι ζούμε καιρούς οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά τέλους εποχής. Χαρακτηριστικά έσχατων καιρών, χαρακτηριστικά συντέλειας από πολλές απόψεις. Πολλοί κόσμος δηλαδή νιώθει τη διακινδύνευση στην καθημερινότητα. Νιώθει ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, έστω και αν δεν τα αναλύει με έναν τρόπο πολύ εμπεριστατωμένο ή τεκμηριωμένο ή με τις προσωπικές του εμπειρίες, με τις βιωμένες εμπειρίες του. Η σαρωτική παρουσία της ακροδεξιάς νομίζω ότι εξηγείται από αυτό. Σε τέτοιους καιρούς η ακροδεξιά κυριολεκτικά βρίσκει το χώρο της. Βρίσκει τον τρόπο να ισχυροποιηθεί. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Η ακροδεξιά έχει ένα πολύ εύληπτο, πολύ έλογο και πολύ απάνθρωπο τρόπο να βλέπει τα πράγματα και να προτείνει πράγματα. Έτσι, στους πονεμένους του κόσμου, του Βορρά για παράδειγμα, μπορεί να λέει ότι εγώ έχω λύση σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους. Και η λύση είναι ότι εμείς πρέπει να διασωθούμε και για να διασωθούμε τα βέρη ας πέσουν σε οποιοδήποτε άλλο. Είτε αφορά μετανάστες, όπως το σημερινό, είτε αφορά ανθρώπους σε άλλα μέρη του κόσμου, η εκμετάλλευση των οποίων είναι απαραίτητη προκειμένου εμείς να μπορούμε να διατηρήσουμε το στοιχειώδες της ζωής μας. Εδώ λοιπόν, το να αρχίσουμε να δίνουμε λίγο συνταγές για τις κουζίνες του μέλλοντος, χρησιμοποιώντας μια πολύ γνωστή μαρξική έκφραση, είναι υποχρέωση πια. Για να μπορέσεις να μιλήσεις με πολλούς ανθρώπους, με καθημερινούς ανθρώπους, με τους μέσους, που δεν ισχύει καθόλου σε έκφραση, αλλά για να συνεννόμαστε ανθρώπους, θα πρέπει να έχεις κάτι να τους προτείνεις. Αυτό δεν θα είναι λεπτομεριακό προφανώς, γιατί πράγματι οι άνθρωποι του μέλλοντος θα υποδομήσουν το δικό τους μέλλον. Αλλά πρέπει με κάποιον τρόπο να δείχνει το πώς πηγαίνεις και να το δείχνει ρεαλιστικά με την καλή έννοια του όρου. Πηγαίνω στους υπαρκτούς λέγοντας αυτά τα λίγα σχηματικά πράγματα που με επιτρέπετε σε αυτή την πρώτη φάση. Μία άποψη που έχει περάσει είναι ότι η Σοβιετική Ένωση και το σύστημα τέλος πάντων, το οποίο σε μεγάλο βαθμό αντιγράφηκε και από άλλους ή επιβλήθηκε σε άλλους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν δούλευε.
Εξ υπαρχής δεν δούλευε. Ήταν κάτι το οποίο ήταν αδύνατο να φέρει αποτελέσματα. Πράγμα που δεν ισχύει ιστορικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν δούμε τις κοινωνίες κεντρικού σχεδιασμού, ας τις πω έτσι, τον τρόπο που εξελίχθηκαν, τα επιτεύγματά τους, με πολύ γενικούς και τεχνικούς όρους ακόμη, δεν ήταν λίγα. Δηλαδή, για να συγκρίνεις, για παράδειγμα, το τι έκανε η Σοβιετική Ένωση, πρέπει να τη συγκρίνεις με τη Βραζιλία εκείνης της εποχής. Επήγε πολύ καλύτερα από αυτή την άποψη. Τα αποτελέσματά της και τα επιτεύγματά της ήταν πολύ μεγαλύτερα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Που σημαίνει ότι κάτι δούλευε σε αυτή την ιστορία. Δεν ήταν εξ αρχής δηλαδή κάτι το οποίο θα κατέρευε. Δεν ήταν προδιαγεγραμμένο αυτό. Θα πω στο τέλος ποια είναι η γνώμη μου για το τι έφτεξε, στο πολύ λίγο τέλος που έρχεται στα επόμενα λεπτά. Να κρατήσουμε όμως ότι τα συστήματα σχεδίου, ας τα πω έτσι, αποδείχτηκαν ισχυρά, ότι είχαν ισχυρά σημεία, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε εκτός, πρέπει κριτικά να αντιμετωπίσουμε και η απόρριψη είναι κριτική, γιατί για απόρριψη πρόκειται, δεν θεωρώ ότι αυτές οι κοινωνίες υπήρξαν σοσιαλιστικές, το λέω εξ αρχής, και θα εξηγήσω πάλι στο τέλος γιατί δεν τις θεωρώ σοσιαλιστικές. Αλλά σήμερα, για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε αυτό το σχέδιο, ας το πω έτσι, ή τη μεγάλη δημόσια παρέμβαση, ας πούμε. Το ξεπέρασμα της αγοράς σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λειτουργεί με ποια έννοια. Ότι οι μεγάλες εταιρείες είναι σχεδιασμένα συστήματα. Δεν είναι αγοραία συστήματα. Υπάρχει μια πολύ καλή έκφραση που μου αρέσει πολύ, η οποία μιλάει για τη λαϊκή δημοκρατία της Walmart. Η Walmart, όπως γνωστό, είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο σούπερ μάρκετ που υπάρχει. Το πιο σχεδιασμένο πράγμα του κόσμου. Δεν είναι καθόλου αυθαίρετο, δεν πατάει καθόλου σε μηχανισμούς τιμών, έτσι όπως η αγορά τους δίνει κτλ. Είναι πολύ πολύ σχεδιασμένο πράγμα. Η Walmart είναι μεγαλύτερη από την ελβετική οικονομία. Η Walmart είναι μεγαλύτερη από τις περισσότερες υπαρκτοσοσιαλιστικές, αν εξαιρέσουν τη Σοβιετική Ένωση κοινωνίες. Και λειτουργεί στη βάση αυτό και έτσι έχει αποτελέσματα. Η ίδια η Σοβιετική Ένωση για πολύ καιρό ήταν θαυμαστή. Με την έννοια, δηλαδή για δεκαετίες πολλές πραγματικά. Και όντως προηγήθηκε. Δηλαδή το σχεδιασμένο του σύστημα έφερε προήγηση στα διαστημικά, να πω κάτι προχωρημένο, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Δεκαετία του 50 και του 60 προηγούταν. Και γι' αυτό κατάφερε να κάνει τις διαστημικές αποστολές και όλα αυτά τα πράγματα. Ας το κρατήσουμε λοιπόν ότι δεν ήταν το σχέδιο που έφτασε. Όπως η σημερινή μεγάλη δυναμική της Κίνας συνδέεται με το γεγονός ότι υπάρχει μια τεράστια δημόσια παρέμβαση. Διαφορετικά δεν θα ήταν τα πράγματα όπως είναι. Κρατάμε λοιπόν ότι στο σύνολο του κόσμου έχουμε μια πολύ σχεδιασμένη κατάσταση και σήμερα και σε όρους υπερκαπιταλισμού, θα έλεγα, της εποχής μας. Συνεπώς, το να λέμε ότι κατέρευσε είναι λίγο ανακριβές. Στην πραγματικότητα αυτό που συνέβη είναι ότι εξατμίστηκε κυριολεκτικά με στην βαθιά περιφρόνηση του συγκεκριμένου σύστημα. Δεν υπήρξε κάποιος να το υπερασπιστεί και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Το γεγονός ότι είχε αποτελέσματα για μεγάλο χρόνο φάνηκε ότι δεν ήταν αρκετό, προκειμένου να υποστηριχτεί έστω από λίγους ανθρώπους τη στιγμή που έπεφτε. Δεν ήταν η στασιμότητα που ήταν δεδομένη για τις δεκαετίες του 70 και του 80. Ο καπιταλισμός έχει περάσει πολύ μεγάλες φάσεις στασιμότητας και δεν κατέρευσε ούτε εξατμίστηκε. Οι θέσεις ή οι κρίσεις ήταν πολύ πιο έντονες στο καθαρό καπιταλιστικό σύστημα από ό,τι εκεί λειτουργήσε λοιπόν. Το θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένος σχεδιασμός ήταν σχεδιασμός κάθετος, όπου οι εντολές έρχονταν από πάνω και υλοποιούταν κάτω. Λέγανε εκείνη την εποχή ανεκδοτολογικά ότι εμείς κάνουμε ότι δουλεύουμε και αυτοί κάνουν ότι μας πληρώνουν. Ότι αυτός είναι ένας βασικός μηχανισμός λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος. Αυτό που έλειψε εντελώς είναι η νομιμοποίηση του συστήματος. Από ένα σημείο και μετά δηλαδή δεν μπορούσε να νομιμοποιηθεί κοινωνικά, γιατί δεν έπαιρνε υπόψη τις ανάγκες του κόσμου πάνω στον οποίο κυριαρχούσε. Δεν θα πω τώρα σε τεχνικές λεπτομέρειες για το πώς αποδιαρθρώθηκε εσωτερικά το σύστημα στην τελευταία του φάση. Θα πω όμως μόνο αυτό. Ότι υπήρχε ένα πρόβλημα ποιότητας, ας το πω έτσι, ένα πρόβλημα ανταπόκρισης της ανάγκης. Δεν γινόταν. Εδώ ο Γιάννης έχει γράψει ένα πρόλογο στο ωραίο βιβλίο «Χωρίς αφεντικά» του Μάικλ Άλμπερτ, στο οποίο αναρωτιέται στο τέλος, παρόλο που βρίσκει πολύ γόνιμη την παρέμβαση του Μάικλ Άλμπερτ και σας. Καλό να το αγοράσετε το βιβλίο και να το δείτε, γιατί θα προωθήσει πολύ περισσότερο τα λίγα που θα πούμε σήμερα. Εκεί λοιπόν αναφέρεται στο μπορούμε χωρίς αγορά, ας το πω έτσι. Και θα πω εγώ λοιπόν εξ αρχής ότι δεν μπορούμε χωρίς αγορά για μια μεγάλη μεταβατική φάση, αρκεί να ξέρουμε ότι αυτή η αγορά δεν είναι μια αγορά σαν τη σημερινή, είναι ένας μηχανισμός ο οποίος επιτρέπει, ας πούμε, την έκφραση των αναγκών που έλεγα πριν, τη ζήτηση με πολύ γενικούς
οικονομικούς όρους. Χωρίς την αναγνώριση αυτού του πράγματος, χωρίς την αναγνώριση δηλαδή ότι οι άνθρωποι θέλουν τα συγκεκριμένα ρούχα, τα συγκεκριμένα αντικείμενα, τις συγκεκριμένες συσκευές κλπ. Είναι αδύνατον, εντελώς αδύνατον να νομιμοποιηθεί ένα σύστημα. Οι ουρές έγιναν κραυγές, ας το πω έτσι, στην τελευταία φάση αυτού του συστήματος. Δεν ήταν αναγκαίο να συμβεί αυτό. Η επιστημονική συζήτηση είχε δείξει ήδη από τη δεκαετία του 20 ότι υπήρχε τρόπος αυτά τα συστήματα να είναι ορθολογικά δομημένα. Είναι μεγάλη συζήτηση, Λάγκε, Φρονίζε κτλ. Η Ιουγκοσλαβία είναι ένα άλλο πρότυπο. Θα επανέλθω στη συνέχεια όμως, γιατί δεν πρέπει να υπερβώ πολύ την ώρα τώρα. Θα πω μόνο ένα πράγμα και κλείνω, δεν θα είναι υπερβολή. Ότι το γεγονός πως αυτά τα συστήματα θεωρήθηκαν δικτατορίες επί των αναγκών δεν δείχνει ότι η αγορά είναι κάτι αντίθετο και η αγορά είναι δικτατορία επί των αναγκών. Στην πραγματικότητα η αγορά, πέρα από τη διαφήμιση και όλα αυτά που τα κατανοούν, που διαμορφώνει ανάγκες, κάνει και κάτι άλλο. Ότι κάνει κατανομή κατά το πορτοφόλι, όπως λέμε. Η ζήτηση δηλαδή στις καπιταλιστικές κοινωνίες διαμορφώνεται περισσότερο από τους πλούσιους, πολύ περισσότερο από τους φτωχούς. Παράγονται τα προϊόντα και κατανέμεται το προϊόν με βάση αυτό. Με βάση την ίδια την ανισότητα την οποία αναπαράγει. Αυτές είναι κάποιες πρώτες σκέψεις. Η κατάρρευση της Σοβιετίας, η εξαέρωση της Σοβιετίας, ήταν μια καταστροφή για την ανθρωπότητα. Το βάζουμε αυτό στην άκρη. Αυτή είναι η θέση μου. Η θέση μου είναι ότι ο κόσμος έγινε πολύ χειρότερος όταν κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση και η δορυφόρα της. Ο καπιταλισμός έγινε πιο επιθετικός, πιο απάνθρωπος. Η εκμετάλλευση βάθυνε. Αυτό δεν έρχεται σε σύγκριση με την επόμενη πρόταση που την έχει ήδη πει ο Χρήστος. Η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν σοσιαλιστική. Τώρα, μην μπλέξουμε, για να μην μπλέξουμε, σε μία συζήτηση επί ορισμών. Επιτρέψτε μου να σας πω τι εγώ εννοώ αυτό. Εάν με σοσιαλισμό εννοούμε την κατάργηση της ιδιωτικής κατοχής των μέσων παραγωγής. Ναι, ήταν σοσιαλιστική. Από την άποψη ότι καταργήθηκε η ατομική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, τα μέσα παραγωγής πέρασαν στο κράτος, στο λαό, θεωρητικά, και ο σχεδιασμός είχε στόχο, επίσημα τουλάχιστον, το κοινό καλό. Από αυτή την άποψη ήταν σοσιαλιστική. Δεν είναι ο δικός μου ορισμός του σοσιαλισμού. Ο δικός μου ορισμός του σοσιαλισμού αφορά κάποια βασικά πράγματα, τα οποία δεν υπήρξαν στη Σοβιετική Ένωση. Η κατάργηση της μισθωτής εργασίας. Η κατάργηση της υποχρεωτικής εξαγωγής υπεραξίας από το εργοστάσιο. Μπορεί στον καπιταλισμό η εκμετάλλευση αυτή της υπεραξίας να γινόταν από τον καπιταλιστή, η Σοβιετική Ένωση γινόταν από το κράτος. Το πιο σημαντικό, η εξουσία, οι αποφάσεις για το πώς οργανώνεται η παραγωγή, να είναι συμμετοχική, να είναι στα χέρια των εργαζόμενων. Για μένα αυτό είναι ο σοσιαλισμός. Τίποτα από αυτά δεν υπήρξε στη Σοβιετική Ένωση. Για μερικούς μήνες μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση υπήρξαν. Υπήρξαν και τα συμβούλια των εργαζόμενων, υπήρξαν και τα Σοβιέτ, για να οργανώνεται συνολικότερα η παραγωγή και η διανομή του προϊόντος στις Σοβιετικές Δημοκρατίες, αλλά μέσα σε ένα χρόνο αυτό είχε καταργηθεί. Μην πούμε τώρα στο πότε ακριβώς και ποιος στέκει γιατί, είχε καταργηθεί. Ούτε δημοκρατία, ούτε δικτατορία του προλεταριάτου υπήρξε. Γιατί η φράση αυτή του Μάρξ ήταν μια ειρωνική φράση, ήταν ο ορισμός του της δημοκρατίας, όπως ο Αριστοτέλης όριζε τη δημοκρατία ως ένα σύστημα στο οποίο επιβάλλουν τη θέλησή τους οι φτωχοί, επειδή είναι εξ ορισμού η φτωχή ή η πλειοψηφία, έτσι και ο Μάρξ έπαιξε με τις λέξεις για να διαβάλει και για να εξευτελίσει την αστική δημοκρατία, που είναι ουσιαστικά η δικτατορία των λίγων, μιλώντας για δικτατορία των πολλών. Γιατί το προλεταριάτο ήταν οι πολλοί, άρα τη δημοκρατία. Ούτε αυτό όμως υπήρξε. Ήταν η δικτατορία μιας συγκεκριμένης νομοκλατούρας και κάποιες φορές ενός ανθρώπου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό δεν είναι δικτατορία του προλεταριάτου. Το προλεταριάτο ούτε έλεγχε τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η παραγωγή, ούτε έλεγχε
πώς γινόταν η διανομή. Γινόταν μέσα από ένα σχέδιο, εκτός αγορών, βέβαια, με κάποιες αγορές περιφερειακές. Και ξέρετε, θέλω να πω το εξής, ότι επειδή εγώ περάσει πάρα πολλά χρόνια σε αγγλοσαξονικές χώρες, πάντα μου έκανε εντύπωση, θυμάμαι τότε, δεκαετία του 80, όταν υπήρχε η Σοβιετική Ένωση ακόμα, πως πόσο εύκολα, ενώ κορόιδευαν οι δυτικοί διανοούμενοι, η κυρίαρχη ιδεολογία στη Δύση, στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, πώς κορόιδευαν τους Σοβιετικούς όταν αναφέρονταν στον εαυτό τους ως δημοκράτες, τη λαϊκή δημοκρατία της Στάλιν. Ναι, σιγά μην είναι δημοκρατία, λέει. Δεν είχαν όμως πρόβλημα να αποδεχτούν ότι αυτό που γινόταν εκεί ήταν σοσιαλισμός. Ο λόγος που αποδέχονταν οι δυτικοί αστεί διανοούμενοι την ιδέα ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν σοσιαλισμός ήταν επειδή ήθελαν να διαβάλουν τον σοσιαλισμό, όχι επειδή πίστεψαν ποτέ ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν σοσιαλιστή. Τώρα, υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα, άμα το δούμε από την οπτική γωνιά του ιστορικού προτσέσου που λέγαμε κάποτε, της ιστορικής διαδικασίας, μια διαλεκτική σχέση μεταξύ της βαρβαρότητας του καπιταλισμού και της βαρβαρότητας της Σοβιετικής Ένωσης ή του πολιτισμού της Σοβιετικής Ένωσης και του πολιτισμού του καπιταλισμού. Αν το σκεφτείτε, από την πρώτη στιγμή, μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, αρχίζουν οι ιμπεριαλιστικές εισβολές δυτικών στρατών και του δικού μας, του Βενιζέλου που έστειλε στρατιώτες για να καταπνίξει την Οκτωβριανή Επανάσταση, αρχίζει η εισβολή. Αυτό δημιουργεί μια διαδικασία εκβαρβαρισμού της Σοβιετικής Ένωσης. Παράνοια, βλέπανε πρώτα το στρατού, ήταν η διαδικασία της κατάργησης της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού μέσα στη Σοβιετική Ένωση. Ταυτόχρονα, η Δύση εκπολιτίζεται λόγω της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν θα υπήρχε κοινωνικό κράτος αν δεν υπήρχε ο μπαμπούλας της Σοβιετικής Ένωσης. Οπότε έχεις αυτό. Η Δύση εκβαρβαρίζει τη Σοβιετία και η Σοβιετία εκπολιτίζει τη Δύση. Ταυτόχρονα, στον τρίτο κόσμο, αυτό που λέγαμε κάποτε τρίτο κόσμο, έτσι, όσο αφορά τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, η Σοβιετική Ένωση έπαιξε βασικό ρόλο στήριξής τους. Με άλλα λόγια, εξήγαγε πολιτισμό στην Αφρική. Με τον Λουμούμπα, για παράδειγμα. Εδώ, με τον Δημοκρατικό Στρατό. Οι αντάρτες που κατέβηκαν από τα Λευκά Όρη το πρώτο το 1975 μετά τη Χούντα, οι δύο, ο Τζοπανάκης και ο άλλος, πήγαν αμέσως στη Σοβιετική Ένωση, τους προσκάλεσαν. Οπότε εκπολιτίζεται η Δύση, ενισχύεται ο εθνικοπολιτικός αγώνας στην Κούβα, στην Αφρική, από τη Σοβιετική Ένωση. Η ίδια η Σοβιετική Ένωση μέσα από αυτή τη διαλεκτική, το διαλεκτικό παράδεισο, εκβαρβαρίζεται. Για μένα, χάσαμε την μπάλα ως διεθνής αριστερά, μαρξιστική αριστερά, όταν το αρχικό πρόταγμα του σοσιαλισμού, που τι ήταν, το είπε η Δέσποινα πριν, η απελευθέρωση. Το κομμουνιστικό κίνημα ήταν απελευθερωτικό κίνημα. Ήταν το κίνημα της απελευθέρωσης του ανθρώπου από τη σκλαβιά που του επέβαλαν οι μηχανές, το κεφάλαιο, οι σχέσεις παραγωγής, οι καπιταλιστικές. Δεν ήταν ούτε η ισότητα, ούτε η δικαιοσύνη. Αν με έλεγες ποτέ στο Μάρξ για ισότητα και δικαιοσύνη, θα σου κόβε το κεφάλι. Έχει ολόκληρα κείμενα που απορρίπτει τη λέξη ισότητα και τη λέξη δικαιοσύνη, τις απορρίπτει ως αστικές αξίες. Μιλούσε για ελευθερία, για απελευθέρωση των εργαζόμενων. Και τι γίνεται μέσα από την στρεβλή ανάπτυξη αυτού που λεγόταν υπαρκτός σοσιαλισμός. Πρώτα στη Σοβιετική Ένωση και μετά στη Σοσιαλδημοκρατία, η μαρξιστική, η μαρξίστουσα αριστερά απορρίπτει την ελευθερία, η ελευθερία φεύγει από το προσκήνιο και την αντικαθιστά με την ισότητα. Το οποίο ήταν το μεγαλύτερο δώρο στον φιλελευθερισμό. Τους χαρίσαμε την έννοια της ελευθερίας. Εμείς είπαμε εντάξει, παιδιά, ο καπιταλισμός. Η Σοσιαλδημοκρατία τι είπε και όταν το πρόταγμά της, και πολλοί αριστεροί και μαρξίζοντες το δέχτηκαν ότι ο καπιταλισμός δουλεύει πιο αποτελεσματικά, παράγει πιο πολύ πλούτο, αλλά είναι άνισος. Και αυτό το πρόβλημά του. Και είναι άδικος. Οπότε, άμα χρειαστεί να θυσιάσουμε λίγη ελευθερία ή λίγη περισσότερη ισότητα, ας το κάνουμε. Αυτό ήταν μια τεράστια ήττα, από την οποία δεν έχουμε συνέλθει ακόμα. Χρήστο. Τώρα πάμε στα τρία λεπτά, έτσι. Πάμε στα τρία λεπτά. Λίγο θα χρειαστεί πραγματικά, γιατί τόσο σχηματικά θα είναι η κουβέντα μας, είναι αναγκαίο αυτό, γιατί εγώ αισθάνομαι ότι αυτή η κουβέντα είναι μια πολιτική κουβέντα. Δεν είναι μια ακαδημαϊκή κουβέντα. Δηλαδή,
μπορεί να πάρει πραγματικό περιεχόμενο και μάλιστα μετά από τόσες δεκαετίες σιωπής σε αυτά τα πράγματα. Από αυτήν την άποψη είναι ενδιαφέρον αυτό που κάνουμε τώρα, δηλαδή αν το δούμε και στη συγκυρία πριν τις εκλογές, κάποιοι περίεργοι συζητάνε για τέτοια απογειωμένα πράγματα. Είναι πολιτική συζήτηση λοιπόν. Μόνο ως πολιτική μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση. Θέλω να πω εδώ το εξής. Είναι πολύ σωστό αυτό που υπόθηκε, ότι το βασικό πρόταγμα των μεγάλων κινημάτων από το 19ο αιώνα και μετά, θα πούμε και για τα προηγούμενα, γιατί υπήρξαν και προηγούμενα μεγάλα κινήματα, και στους προηγούμενους τρόπους παραγωγής δηλαδή, το βασικό πρόταγμα ήταν η ελευθερία. Όντως, η απελευθέρωση της εργατικής τάξης θα είναι έργο της ίδιας της εργατικής τάξης. Ένα μότο που υπήρχε σε αυτό. Υπήρχε κάτι περισσότερο όμως. Ότι ο στόχος, αυτό που ονομάζονταν κομμουνισμός από τους Μάρξ, Έγγελς κτλ., από τους κλασικούς μας, ήταν εκείνη η κοινωνία όπου η ελευθερία του καθενός και της καθεμιάς θα είναι προϋπόθεση για την ελευθερία όλων. Ένα σχήμα το οποίο, όπως υπόθηκε ήδη προηγούμενα, περισσότερο υπηρετήθηκε σκοπίμως και διαστρεβλωμένο από την άλλη πλευρά. Ότι αυτοί ήταν δηλαδή οι φορείς της συγκεκριμένης ελευθερίας. Μια τεράστια καταστροφή, πραγματικά, σε όλο αυτό το διάστημα και μια τεράστια δυνατότητα για τις τρευλώσεις που υπήρξαν στις εμπράγματες, στις πραγματώσεις τέλος πάντων αυτού του πράγματος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το κρατήσουμε αυτό. Η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν λοιπόν σοσιαλιστική για τον απλό λόγο ότι δεν μπορούσε αυτό το πρόταγμα, όχι δεν μπορούσε, το εμπόδιζε με κάθε τρόπο. Η δημοκρατία μετά από το πρώτο διάστημα, γιατί δεν έχει σημασία αν είναι μήνες ή τα πρώτα χρόνια, έπαψε να είναι δημοκρατική, έστω στοιχειοδός. Άρα δεν μπορούσε να είναι σοσιαλιστική. Δεν υπήρχε κανένας τρόπος να γίνουν συμβατές οι συγκεκριμένες πραγματώσεις με το μεγάλο όραμα το οποίο είχε μπροστά. Η Οκτωβριανή Επανάσταση, ωστόσο, ήταν και παραμένει το μεγάλο φόβητρο. Η αναφορά δηλαδή σε αυτήν, σε αυτό που κάνανε οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, τα εκατομμύρια άνθρωποι που κυριολεκτικά το πήραν πάνω τους, ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό και η προφητική της δύναμη, ακόμη και μετά τη σταλινική περίοδο, ήταν μια τεράστια δύναμη για όλο τον κόσμο και παρήγαγε εκπολιστικά αποτελέσματα με όλο τον εσωτερικό εκβαρβαρισμό, τον σταλινισμό κτλ. Είναι κάτι που πρέπει να κρατηθεί και στο τρίτο μέρος θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα στοιχεία πάνω στο συγκεκριμένο, αλλά είναι κρίσιμο να το κρατήσουμε από την αρχή. Θα ξεκινήσω το νήμα εκεί που το άφησες με τη Walmart. Γιατί πράγματι ο σοβιετικός κεντρικός προγραμματισμός είχε τη μεγαλύτερη επιτυχία του στη Δύση. Στη Walmart, στην Amazon, αν υπάρχει αυτή τη στιγμή παράδειγμα σοβιετικού προγραμματισμού, είναι η Amazon. Ίσως θα το συζητήσουμε αργότερα αυτό, στη δεύτερη θεματική, ίσως και στη τρίτη. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Το Ιαπωνικό θαύμα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Αλλά από τη στιγμή που έπεσε η Ιαπωνική Αυτοκρατορία μετά από το όνειδος Χιροσίμα Ναγκασάκι και μπαίνουν οι Αμερικανοί μέσα, οι Ιάπωνες οικονομολόγοι που έφτιαξαν το λεγόμενο MITI, M-Y-T-A-F-Y, που είναι το Υπουργείο Σχεδιασμού της Ιαπωνικής Βιομηχανίας, που έγινε βέβαια με τη βοήθεια Αμερικανικών κεφαλαίων και την στοργή της Washington. Παρ' όλα αυτά, δεν έγινε με τρόπο αμερικανοκεντρικό, καπιταλιστικό, ευρωπαϊκό. Πήραν το πρόγραμμα της Gosplan, το πρόγραμμα δηλαδή του κεντρικού σχεδιασμού της Σοβιετικής Ένωσης, και το αντέγραψαν κατά γράμμα. Η διαφορά ποια ήταν? Ότι αντί τα εργοστάσια να ανήκουν στο κόμμα ή να ανήκουν στο κράτος, ανήκαν σε συγκεκριμένους ολιγάρχες. Αλλά πώς όμως? Σε θύλακες. Υπήρχε ο ένας θύλακας που ήταν η Καβασάκη, με μια τράπεζα που ήταν κολλημένη στην Καβασάκη, με μια άλλη εταιρεία που παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια, ένα κλάστερ όπως τα λέγανε, στο πλαίσιο όμως ακριβώς όπως σχεδιαζόταν η βιομηχανική ανάπτυξη επί Στάλιν. Και πραγματικά, οι ίδιοι οι Ιάπωνες σχεδιαστές του οικονομικού αυτού θαύματος το παραδεχόντουσαν στις δικές τους συνομιλίες μεταξύ τους
και μέσα στη Βουλή της Ιαπωνίας ότι προσπαθούμε να συνδυάσουμε το κεντρικό σχεδιασμό όπως το μάθαμε από τη Σοβιετική Ένωση με την καπιταλιστική συσσόρευση που έχει μεγάλη σημασία για να δημιουργήσουμε το πλούτο ο οποίος θα διαχυθεί έτσι ώστε να αποκτήσουμε ρίσματα στην εργατική τάξη. Η οποία εργατική τάξη ουσιαστικά δούλευαν υπό σοβιετικές συνθήκες με πολύ καλύτερες συνθήκες ζωής. Δεν υπήρχε καμία διαφορά μεταξύ του εργοστασίου της Σοβιετίας και της Ιαπωνίας, αν δείτε τον τρόπο με τον οποίο οργανωνόταν η παραγωγή, παρά μόνο ήταν πιο επιτυχημένο στην Ιαπωνία. Η Σοβιετική Ένωση είναι απαντακό παρούσα αυτή τη στιγμή. Σε ολόκληρη την κινέζικη οικονομία, στην Amazon, στη Walmart, στην ιαπωνική οικονομία, σε πολλά κομμάτια της γερμανικής οικονομίας. Έχει μπολιαστεί, έχει διαλεκτικά συνδεθεί με αυτό που ζούμε σήμερα στην καπιταλιστική δύση ή στην μεταπαγκοσμιοποίηση. Πάμε τώρα στην επόμενη ενότητα. Ξεκινάς. Θες να ξεκινήσω εγώ. Το ερώτημά μου σήμερα είναι πού βρισκόμαστε. Ξεκινάω και μετά θα πάει η κρίση, στο οποίο το πάμε να αλλάξει. Κοιτάξτε. Το 1991 με την κατάρρευση ή εξαέρωση της Σοβιετικής Ένωσης, τότε εκείνη τη μέρα του Δεκέμβρη που κατέβηκε η κόκκινη σημαία στην κόκκινη πλατεία και μαύρησε η καρδιά πολλών από εμάς, ακόμα και ημών που ήμασταν τόσο κριτικά ιστάμενοι απέναντι στη Σοβιετική Ένωση, εκείνη την ημέρα πέθανε η αριστερά. Χάσαμε. Όχι μόνο η φιλο-σοβιετική αριστερά, όλες οι εκφάνσεις της αριστεράς. Ήταν η μεγάλη μας ήττα αυτή. Να κοιτάξουμε την ιστορία στα μάτια και να το παραδεχτούμε. Και τις σοσιαλδημοκρατίες. Η σοσιαλδημοκρατία έπαψε να υπάρχει την ώρα που η Σοβιετία κατεραεί. Την ίδια στιγμή, υπό το φόβο μιας αντίστοιχης κατάρρευσης στο Πεκίνο, προσανατολίζεται στο να προσδέσει 1 δισεκατομμύριο προλετάριους στο άρμα της καπιταλιστικής δυτικής συσσόρευσης, βάζοντας ουσιαστικά 1 δισεκατομμύριο εργαζόμενους στον διεθνή καπιταλιστικό καταμερισμό εργασίας. Για σκεφτείτε, αν βάλετε και την Ινδία που ακολούθησε, έχουμε πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια προλετάριους που εισραίουν στην αγορά εργασίας του παγκόσμιου καπιταλισμού. Όταν έχεις μια τέτοια μεγάλη υπερπροσφορά εργασίας, τι γίνεται οι μισθοί, συρρυκνώνονται. Και τα κέρδη τεινάζονται στον αέρα. Και ξεκινάει η διαδικασία της τραπεζικής χρηματιστικοποίησης. Όπου όλα αυτά τα κέρδη είναι σαν να είναι με αναβολικά, σε steroids, δημιουργούνται μηχανισμοί, παίρνεις $1 από αυτά τα κέρδη και το κάνεις 100. Μέσα από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο μετά καταρρύει το 2008. Σοσιαλδημοκρατία, όπως τη σκεφτόταν ο Βίλι Μπραντ. Το θυμάστε τον Βίλι Μπραντ. Ο Μπρούνο Κράισκι στην Αυστρία. Ακόμα και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Η ιδέα δηλαδή ότι έχεις το κεφάλαιο και έχεις την εργασία και εκλέγεται ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, το οποίο τους καθίζει γύρω από ένα τραπέζι και τους λέει: ακούστε να δείτε, θα τα βρείτε. Μενσεβίκικα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, όποιος θυμάται το Μετρόπολης του Φρίτζ Λάγκ. Ότι οι τάξεις θα τα βρούνε μεταξύ τους. Δεν θα διαλυθούν, δεν θα υπάρξει σοσιαλισμός, αλλά θα πάψει η εκμετάλλευση. Και έρχεται λοιπόν ο σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός, τους βάζει σε ένα τραπέζι και τους λέει: λοιπόν, ακούστε τους καπιταλιστές, ένα κομμάτι της υπεραξίας που παίρνετε από αυτούς, θα το επιστρέψετε πίσω υπό τη μορφή καλύτερων συνθηκών δουλειάς, καλύτερων μισθών και ένα άλλο κομμάτι θα το δώσετε στο κράτος να φτιάξουμε νοσοκομεία, πανεπιστήμια, σχολιά, κοινωνικό κράτος. Συντάξεις και τέτοια. Αυτό είναι το πρόταγμα της σοσιαλδημοκρατίας, πώς βασίζεται σε μια μαρξιστική ανάλυση, όπως και ο Καούτσκι, αλλά στο πλαίσιο του συμβιβασμού του ιστορικού των τάξεων, γίνεται ένα μοίρασμα, μια αναδιανομή της υπεραξίας που απέσπασε το κεφάλαιο την εργασία, έτσι ώστε να εκπολιτιστεί ο καπιταλισμός. Αυτός κράτησε για καμιά δεκαετία χρόνια, εκεί που εφαρμόστηκε. Όμως, μετά το 1991 ήταν αδύνατο. Από τη μία μεριά τα 2 δισεκατομμύρια εργαζόμενων που μπήκαν στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα το τραπεζικό σύστημα το οποίο υποκαθιστά, το τραπεζικό κεφάλαιο υποκαθιστά το βιομηχανικό κεφάλαιο. Οπότε πεθαίνει όλη η αριστερά. Το 1991. Η Σοβιετία γιατί έπεσε, εξαερώθηκε, η Σοσιαλδημοκρατία γιατί έπαψε να έχει αντικείμενο πια
Δηλαδή αυτή η μοιρασιά για ένα διανομή που προωθούσε, πλέον δεν γίνεται. Όταν δεν υπάρχουν capital controls, όταν δεν υπάρχει κανένας τρόπος, πώς το βάζεις στο τραπεζί της, αυτό το τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Τον εργοστασιάρχη, τον κύριο Κρουπ, τον κύριο Siemens, έτσι, τον, εδώ στην Ελλάδα, τον Αγγελόπουλο της Χαλκουδικής, που δήλωγε και ο πατέρας μου, έτσι, τον βάζεις με το συνδικάτο να γίνει μια μοιρασιά. Το τραπεζίτη της Goldman Sachs, πού τον βάζεις. Είναι άπιαστος. Είναι παντού ταυτόχρονα. Και πουθενά. Είναι απανταχού παρών και πουθενά, ταυτόχρονα. Δεν μπορεί ο σοσιαλδημοκράτης, στο πλαίσιο του κράτους έθνους, να τον βάλει κάτω και να του πει, κοίτα να ξαναδείς αυτό. Όμως, αυτό που συμβαίνει το 1991, που ουσιαστικά αυτό που ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση, έτσι, και ο νεοφιλελευθερισμός, που δεν έχει κανένα ενδιαφέρον θεωρητικό, απλά είναι ο νεοφιλελευθερισμός για τον καπιταλισμό μετά το 1991 ήταν ότι ο μαρξισμός για τη Σοβιετική Ένωση. Άσχετος. Τι σχέση είχε τώρα ο Μάρξ με αυτά που συνέβαιναν στην Σοβιετική Ένωση επί Βρεσίας. Τίποτα. Καμία σχέση. Έτσι. Το ίδιο και ο νεοφιλελευθερισμός είναι ένα ιδεολόγημα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον υπαρκτό καπιταλισμό. Έτσι. Όμως είναι ένα ιδεολόγημα το οποίο όπλιζε το χέρι των τραπεζιτών να χτίζουν τις φούσκες που χτίζανε από το 1995-96, ιδίως με τον Κλίντον που απελευθερώνει τις τράπεζες της Αμερικής από όλους τους περιορισμούς που είχε επιβάλει ο Ρούσβελτ μετά το κράχ του 1929. Όλες αυτές οι φούσκες σκάνε το 2008. Και εδώ είναι η υπόθεση εργασίας που όταν την παρουσιάζω, τη γράφω, εισπράττω κάτι μεταξύ ανοιχτού στόματος και τι είναι η ανοησία σε αυτές που λες, το 2008 πεθαίνει ο καπιταλισμός. Για μένα δεν έχουν ζούμε στον καπιταλισμό πια. Και επιτρέψτε μου τα επόμενα δύο λεπτά που έχω να εξηγήσω τι εννοώ αυτό. Ζούμε σε κάτι χειρότερο από τον καπιταλισμό. Δεν λέω ότι. Γιατί ξέρετε, το χειρότερο που μπορεί να κάνει σε έναν κομμουνιστή, σαν τον πατέρα μου, γιατί πριν πεθάνει την κάναμε αυτή τη συζήτηση, και ο πατέρας μου με αναθεμάτιζε όταν το έλεγα αυτό. Μου λέει, άκουσε να δεις. Εγώ πήγα στην ΕΠΟΝ το 1940 και πήγα στη Μακρόνισο γιατί εμείς οι κομμουνιστές θα ρίξουμε τον καπιταλισμό. Εσύ μου λες ότι πέθανε και τον έχουμε ρίξει εμείς. Δεν μπορούσε να το αποδεχτεί ότι αυτό το πράγμα μπορεί να μην είναι καπιταλισμός και να μην είναι και σοσιαλισμός. Και να είναι αυτό που είπε ο Ρόζα Λουξεμβούργο. Δέσποινα, βαρβαρότητα. Γιατί αυτό που ζούμε είναι βαρβαρότητα. Τι εννοώ ότι δεν είναι καπιταλισμός αυτό. Και αυτό είναι το θέμα του επόμενου μου βιβλίου, το οποίο θα βγει τώρα το Σεπτέμβριο στα αγγλικά, κάποια στιγμή θα καταφέρω να το μεταφράσω. Ελπίζω να μην το μεταφράσω πολύ γρήγορα, γιατί σημαίνει ότι δεν θα έχουμε μπει στη Βουλή. Κλείνω την παρένθεση. Γιατί αν δεν πούμε, θα το μεταφράσω γρήγορα. Μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο καπιταλισμός έχει δύο πυλώνες. Δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι η αγορά εργασίας. Μίλησες πριν για το αν χρειαζόμαστε αγορά στον καπιταλισμό. Βεβαίως χρειαζόμαστε αγορά, αλλά δεν θα έχουμε σοσιαλισμό εάν υπάρχει αγορά εργασίας. Η μισθωτή εργασία, ο μισθός που είναι η τιμή της εργασίας στην αγορά εργασίας, αυτά πρέπει να καταργηθούν. Δύο αγορές πρέπει να καταργηθούν για να έχουμε σοσιαλισμό. Η αγορά του χρήματος και η αγορά της εργασίας. Η αγορά της πατάτας μια χαρά είναι. Του iPhone μια χαρά είναι. Εφόσον δεν έχουμε μισθωτή εργασία και εφόσον δεν έχουμε αγορά χρήματος, χρηματοπιστωτικό σύστημα. Λοιπόν, ο ένας πυλώνας του καπιταλισμού είναι η αγορά. Και συγκεκριμένα εργασίας και χρήματος. Ο άλλος πυλώνας είναι το κέρδος. Το κέρδος είναι αυτό το οποίο κινητοποιεί, είναι η ατμομηχανή που τραβάει την ατμομηχανή της εκμεταλλευτικής κοινωνίας που λέγεται σοσιαλισμός. Καπιταλισμός. Παλαιότερα στην φεουδαρχία ήταν το ενίκιο. Ήταν η πρόσοδος, η γεωπρόσοδος που έπαιρνε ο φεουδάρχης. Στον καπιταλισμό είναι το κέρδος. Σήμερα όλο και περισσότερο έχουμε μια νέα μορφή προσόδου. Όλοι αυτοί, Τέρνα, CVC, Amazon, Walmart, τα κέρδη τους και ο πλούτος τους δεν προκύπτουν από καπιταλιστικό κέρδος. Προκύπτουν από μια νέα μορφή προσόδου. Και σιγά σιγά έχουμε ξεφύγει από τις αγορές. Όταν αγοράζεις κάτι από τη Scrooge ή από την Amazon.com ή από την Alibaba την Κινέζικη, δεν αγοράζεις από αγορά. Αγοράζεις από μια πλατφόρμα την οποία την ελέγχει ο ιδιοκτήτης του αλγόριθμου. Γι' αυτό το ονομάζω τεχνοφεουδαρχία. Με άλλα λόγια, για να χτίσουμε τον σοσιαλισμό, πρέπει να αναλογιστούμε
ότι πρέπει να το κάνουμε κόντρα σε μια νέα μορφή κεφαλαίου, που είναι πιο τοξική από αυτή που ξέραμε, που ζει στο σύννεφο, το υπολογιστικό νέφος, που είναι αλγοριθμική και που τελικά μετατρέπει όχι μόνο τους προλετάριους σε εκμεταλλευόμενα όντα, αλλά και όλους τους υπόλοιπους που γίνονται, θέλουν δεν θέλουν, αυτή τη στιγμή, μία μορφή τεχνοκολίγου. Αυτό είναι η θεωρία μου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Και κλείω. Πέρασα πολύ τον χρόνο μου. Σημαίνει ότι δεν αρκεί να οργανώνουμε τους προλετάριους στα εργοστάσια, πρέπει να οργανώνουμε όλες τις κοινωνικές τάξεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή τους εκμεταλλεύεται αυτό το υπερκεφάλαιο με φάνταστους τρόπους που δεν ίσχυε πριν από το 2008. Λοιπόν, εγώ σε αυτό το κομμάτι, ξέροντας περίπου πώς θα τοποθετηθείς, θα θέσω κάποια πράγματα που είναι σε πιο μεσαίο επίπεδο, ας το πω έτσι, όχι σε τόσο μακρο επίπεδο. Γιατί στο μακρο επίπεδο θα πρέπει να γίνουν 4 εβδομάδες συζητήσεων, έτσι, για να διευκρινιστούν πράγματα. Ξεκινάω λέγοντας το εξής, ότι χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν μόλις και άλλα τα οποία θα προσπαθήσω να θέσω που είναι απολύτως συμβατά στην ανάλυση αυτή, θα μπορούσαν να αποδοθούν και σε κάτι που θα μπορούσε να ονομαστεί υπερκαπιταλισμός, λέω τώρα. Δηλαδή να κρατήσουμε τον όρο του καπιταλισμού, αλλά ενός καπιταλισμού στα άκρα, ας το πω έτσι. Δεν είναι η προσέγγιση αυτή τόσο μειοψηφική, με διάφορους τρόπους κατατίθεται. Δηλαδή, διάβαζα τις πρόταση ένα άρθρο που μιλούσε για landlordization, ας πούμε. Έτσι, που σημαίνει, ναι, είναι ένας όρος αγγλικός που θα μπορούσε να κολλήσει απολύτως σε μια τέτοια ανάλυση. Λέω το εξής λοιπόν. Πρώτον, λέγαμε λίγο πριν, 20 λεπτά πριν, ότι το βασικό επιχείρημα των άλλων είναι ότι το πράγμα δεν δουλεύει. Αυτό που θέλετε να κάνετε, το σχεδιασμένο, το δημοκρατικό κτλ., είναι αδύνατο να λειτουργήσει. Είναι αδύνατο να προκαλέσει σωστά αποτελέσματα, κατάλληλα αποτελέσματα. Εμείς ξέρουμε όμως από πολύ καιρό, και θεωρητικά εννοώ, ότι ο καπιταλισμός δεν δουλεύει με την έννοια τουλάχιστον που το λένε οι υποστηρικτές του. Δηλαδή, στο Keynes να αναφερθούμε, δεν χρειάζεται να πάμε σε μαρξιστές ή τρομερούς ριζοσπάστες. Ο Keynes έλεγε ήδη από τη δεκαετία του 30, ξέρετε κάτι, ισορροπία τρίχης. Στην πραγματικότητα μπορείς να εξασφαλίσεις ισορροπίες, αλλά με τεράστια ανεργία, με τεράστια άλλα προβλήματα και ελλείμματα κτλ. Δεν λειτουργεί λοιπόν η ισορροπία, βασικός πυλώνας της θεωρητικής κατασκευής, ας πούμε, των φιλοκαπιταλιστών. Οι επενδύσεις, ο ίδιος έλεγε ότι δεν μπορούν τις επενδύσεις να καθοδηγήσουν. Ζητούσε κοινωνικοποίηση των επενδύσεων, κάτι που είναι εξωφρενικό με όρους σοσιαλδημοκρατίας ή ακόμη και ριζοσπαστικής αριστεράς τα τελευταία χρόνια. Τα προτάγματα αυτού που λέμε ριζοσπαστική αριστερά είναι πάρα πολύ μετριοπαθή σε σχέση με πράγματα που έχουν υποθεί από τέτοιους ανθρώπους. Ο καπιταλισμός ήταν ένα σύστημα κατάπτυσης εξ αρχής. Και πρέπει να το πούμε. Γιατί περνώντας αιώνες, φτάνουμε σε αυτά που υποστηρίζουν κάποιοι ότι να, η βελτίωση δεν είναι, δηλαδή υπάρχει μεγάλη βελτίωση της ζωής. Η θνησιμότητα έχει μειωθεί, διάφορα πράγματα έχουν βελτιωθεί στην κατανάλωση κτλ. Όχι, ήταν κατάπτυση το σύστημα, γιατί αν βάζαμε στη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου στις αρχές του 19ου αιώνα το ερώτημα να χαθούν δύο γενιές σε 16ωρα, 7 ημέρα, καμία αργία ολόκληρο το χρόνο, και αφού χαθούν στα 50-60 χρόνια αυτές οι δύο γενιές να ισορροπήσει το πράγμα κάπως προς βελτίωση, φαντάζομαι δεν υπήρχε άνθρωπος λογικός ο οποίος θα έλεγε το αναλαμβάνουμε αυτό. Σε καμία περίπτωση. Αυτό ήταν ο καπιταλισμός, ωστόσο. Και αυτό παρέμεινε ο καπιταλισμός, γιατί αυτό που ονομάζουμε πρωταρχική συσσόρευση επανέρχεται και επανέρχεται και επανέρχεται, καταστρέφει για να πάει στο επόμενο, και αυτόν είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Σε αυτόν τον καπιταλισμό μέσα διαμορφώθηκαν οι πρώτες σοσιαλιστικές, κομμουνιστικές κτλ. Εναλλακτικές. Απέναντι του. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια δίνη κρίσεων, σε μια πολυκρίση λένε. Πραγματικά έχουμε διαδοχικές κρίσεις, διαπλεκόμενες μεταξύ τους, η μία προκαλεί την άλλη, τόσο που στο τέλος δεν ξέρεις ποια είναι η πρώτη και ποια είναι η δεύτερη. Πού δηλαδή να ρίξεις το μεγαλύτερο βάρος της ανάλυσης. Και υπάρχει μια αίσθηση, αυτό που είπα εξ αρχής στην κουβέντα, έσχα των καιρών το είπα, έτσι, μεσοβασιλείας ή οτιδήποτε, η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου θεωρεί ότι θα ζήσει χειρότερα από εδώ και πέρα. Και προσαρμόζεται σε αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό στοίχημα που έχουμε μπροστά. Να μην προσαρμοστεί τελικά σε αυτό, ότι θα ζήσει οπωσδήποτε χειρότερα. Να μην το αποδεχτεί δηλαδή στο επίπεδο των μηδενικών προσδοκιών. Μόνο έτσι μπορούν να παραχθούν αποτελέσματα σαν αυτά που μας ενδιαφέρουν. Από την άλλη, αυτός ο υπερκαπιταλισμός γίνεται όλο και ακριβότερος. Ακριβότερος. Ας χρησιμοποιήσω μια λέξη
τέτοια, δική του τεχνική δηλαδή, αν ήταν να συμπεριλάβει στις τιμές των προϊόντων που παρέχει όλα όσα καταστρέφει ή όλα όσα τον βοηθούν από τις υποδομές μέχρι την εξέλιξη των επιστημών, μέχρι την απλήρωτη αναπαραγωγική εργασία, την εργασία φροντίδας όπως λέμε, μέχρι την υπερεκμετάλλευση των αλυσίδων αξίας που βάζουν δισεκατομμύρια ανθρώπους να υφίστανται αυτή την κυριαρχία, το περιβαλλοντικό κόστος, το κόστος της υγείας που προκαλεί, τα δεδομένα, τα οποία εκμεταλλεύονται με τον τρόπο που υπόθηκε, είπε ο Γιάννης για τους αλγόριθμους, τους κυρίαρχους αλγόριθμους, πιθανόν θα ήταν προς κατάργηση. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να λειτουργήσει. Ο τρόπος που καταφέρνει και επιβιώνει είναι ακριβώς και εκμεταλλεύεται όλα αυτά τα υπόλοιπα πράγματα. Είναι ένας θεωρητικός ο οποίος δεν είναι μαρξιστής, ο Πολάνη, αλλά ο οποίος είναι πολύ καλό να τον διαβάζουμε. Και είναι, όχι για να συμφωνήσουμε μαζί του κατά ανάγκη, αλλά γιατί δίνει μια σειρά από στοιχεία τα οποία μας επιτρέπουν να αναλύσουμε την κατάσταση με ενδιαφέροντα τρόπο. Θα κλείσω με το εξής. Επειδή θα είναι σε ένα μέσο επίπεδο η δική μου παράθεση και όχι σε μάκρο επίπεδο. Ο Μάρξ έλεγε ότι υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία παράγουν αυτά που λένε bullshit jobs, τα οποία αφορούν διάφορους που θεωρούν ότι κάνουν πολύ σπουδαίες δουλειές, τσέος και διάφοροι τέτοιοι, και κάνουν τίποτα στην πραγματικότητα, δεν έχουν να συμβάλλουν. Και οι seed jobs, οι σκατοδουλειές δηλαδή, αυτές τις οποίες κάνει ο περισσότερος κόσμος προσφέροντας πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Στην περίοδο της πανδημίας, μάλιστα, άρχισαν και οι αντίπαλοι να το συζητάνε. Χειροκροτούσαν, αν θυμάστε, από τα μπαλκόνια τους τελειπεράδες, τους νοσηλευτές, όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτούς που κάνουν τις κατοδουλειές και τους υποχρεώνουν να κάνουν τέτοιου τύπου δουλειές. Το δεύτερο που αφορά τη φύση, ας πούμε, τη δεύτερη πηγή πλούτου. Κλιματική καταστροφή. Καταλαβαίνουμε πού βρίσκεται το πράγμα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Το μόνο αυτό είναι τεράστιο και τρομακτικό, έτσι. Αλλά θέλω να βάλω δύο διαστάσεις, τις οποίες δεν παίρνουμε συχνά υπόψη. Την περιβαλλοντική κρίση, την κλιματική καταστροφή την πληρώνουν οι φτωχότεροι. Οι συνέπειες είναι πάνω στους φτωχότερους. Το δεύτερο είναι ότι πληρώνουν πραγματικά με όρους πληρωμής πάλι οι φτωχότεροι. Δηλαδή τους ρήπους τους πληρώνουν οι φτωχότεροι. Έτσι ώστε οι πλούσιοι να απαλλάσσονται ολοκληρωτικά. Οι καπιταλιστές, οι τεχνοφεουδάρχες ή οποιοδήποτε δεν έχουν πραγματικό κίνητρο να αντιμετωπίσουν αυτό το μείζον καθοριστικό για την πορεία της ανθρωπότητας, καταστροφικό περιβάλλον, παρά μόνο είναι κερδοφόρο. Αν αυτή τους η παρέμβαση είναι κερδοφόρο. Και με αυτή την έννοια, οικολογικός καπιταλισμός δεν μπορεί να υπάρξει όπως θεωρούν διάφοροι τα πράσινα κτλ. Βιομηχανίες. Εκτός αυτού όμως, οι πλούσιοι έχουν και κάτι άλλο στο μυαλό τους. Αυτό που κάνουν πάντοτε, που έχουν μάθει να κάνουν πάντοτε. Ξέρετε, όταν γινόταν πανδημίες παλιότερα, αποσύρωναν στην Ήπεθρο, τρώγαν την πανούκλα στο Λονδίνο και ο Νεύτωνας, ο οποίος μου αρέσει πολύ γιατί είμαι φυσικός, έβλεπε τα μήλα να πέφτουν στο δικό του αγρόκτημα. Θεωρούν και τώρα ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση οι ίδιοι θα διασωθούν. Και αυτό κάνει ακόμη πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται παρόλα όσα λένε το μεγάλο καταστροφικό βάρος που έχει αυτή η ιστορία και θα επηρεάσει το σύνολο του πλανήτη, γιατί βλέπουν από τη δική τους πλευρά τα πράγματα και θεωρούν ότι θα διασώθουν. Συνεχίζω στο επόμενο, είπαμε στα τρία λεπτά. Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει αυτό. Ωραία. Οι λέξεις έχουν σημασία. Η λέξη καπιταλισμός μας βοήθησε, γενιές τώρα, να καταλάβουμε πόσο σημαντικά άλλαξε η κοινωνία στην οποία ζούσαμε σε σχέση με τον 18ο αιώνα. Μας βοήθησε να οργανώσουμε τη σκέψη μας, την αντίστασή μας, την πολιτική μας. Δεν είναι θεωρητικό το θέμα, αν θα το ονομάσεις φεουδαρχία ή καπιταλισμό. Γιατί, κακά τα ψέματα, θα μπορούσαν στα 1800, αντί να μιλάνε για καπιταλισμό, να μιλάνε για βιομηχανική φεουδαρχία. Σωστό θα ήταν. Φεουδαρχία ήταν παντού το 1800. Όπου και να έβλεπε το 1800, φεουδάρχια έβλεπε. Στη Βουλή, στα δικαστήρια, στου εμπορικού συλλόγου, φεουδάρχια ήταν. Λόρδοι, βαρόνοι κτλ. Και είχε και βιομηχανία, βιομηχανική φεουδαρχία. Πετώντα όμω στην άκρη τη λέξη φεουδαρχία, βοήθηκε ο ανθρώπινο νου, τουλάχιστον των αριστερών αρχικά, να κατανοήσει ότι εδώ έχουμε μια μεγάλη, αυτό που λέει ο Πολάνη, στο οποίο αναφέρθηκες, a great transformation, ένα μεγάλο μετασχηματισμό. Ότι πάμε από εκεί που η γη, η ιδιοκτησία της γης έδινε την εξουσία,
στο να δίνει την εξουσία η κατοχή των μηχανών, του κεφαλαίου. Και ότι το κέρδος ήταν αυτό το οποίο εξουσιοδοτούσε και όχι πια η γεωπρόσοδος. Ήταν πολύ σημαντικό για να το καταλάβουμε. Γι' αυτό επιμένω στο ότι ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία μορφή προσοδοκαπιταλισμού ή καπιταλισμού της ψηφιακής πλατφόρμας ή αλγοριθμικού καπιταλισμού. Δεν θέλω να βάζουμε τη λέξη καπιταλισμός, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε σήμερα αυτό που η ανθρωπότητα ζούσε στα 1800, πάνω στο μετέχνιο μεταξύ δύο εποχών. Και Χρήστο, θα δώσω ένα παράδειγμα. Πάρε την Amazon, στην οποία αναφερόμουν πριν, και σύγκρινε τη με την General Motors, με τη Volkswagen. Καπιταλιστική η μία, καπιταλιστική η άλλη. Ωραία. Ναι. Όμως, τι ποσοστό των εσόδων της Volkswagen πάνε σε μισθούς, θα σας πω, 82%. Το υπόλοιπο είναι κέρδος. Τι ποσοστό των εσόδων της Amazon πάνε σε μισθούς, 1. Αυτό είναι αυτό που λέγει ο Hegel και ο Marx, ότι είναι οι ποσοτικές διαφορές τόσο μεγάλες που οδηγούν σε ποιοτικές διαφορές. Και τι σημαίνει το να έχεις Amazon, Scrooge, Alibaba, Tencent, WeChat κτλ. Οι οποίοι μόνο το 1% των εσόδων τους το αποδίδουν στην εργατική τάξη, στους εργαζόμενους, στους μηχανικούς, σημαίνει ότι το σύστημα γίνεται ακόμα πιο ασταθές. Ουσιαστικά τι κάνεις. Έχεις τρόπους με τους οποίους, όπως είπες πριν σωστά, όπως είπε σωστά ο Μάρξης, ισχύει και σήμερα αυτό. Όλη η αξία βγαίνει από την εργασία, ιδίως όπως παντρεύεται η εργασία με τη γη, με τη φύση. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Και η μισθωτή εργασία. Από εκεί βγαίνει. Όταν εσύ παίζεις με το κινητό σου και προσφέρεις στο κεφάλαιο της Google ή της Facebook ή του Twitter ή του TikTok, έτσι, αυτό δεν παράγει αξία. Παράγει εξουσία σε αυτό το τεχνοφεουδάρχη να αποσπά την υπεραξία που έχει παράξει κάποιος μισθωτός. Ναι, αλλά όταν ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της υπεραξίας πάει σε ανθρώπους που δεν παράγουν τίποτα παρά μόνο εξουσία μέσα από τους αλγορίθμους για τον εαυτό τους, τότε η κοινωνία γίνεται ακόμα πιο ασταθής από ό,τι ήταν ο καπιταλισμός. Οι κρίσεις, αυτό που εγώ ονομάζω τεχνοφεουδαρχία, θα είναι πολύ πιο μεγάλες από τις κρίσεις του καπιταλισμού. Και ο μόνος τρόπος για να αποσβαίνονται, ξέρετε ποιος είναι, το χρέος. Το κόψιμο χρήματος, το οποίο μετατρέπεται σε ακόμα μεγαλύτερες περιουσίες για αυτή την τάξη, τη νέα άκουσα τάξη. Για σκεφτείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια νέα κοινωνική τάξη καπιταλιστών που είναι στην τσέπη των τεχνοβοδαρχών. Όταν αγοράζετε κάτι από την Amazon, το ξέρετε, ένα εργαλείο γυμναστικής, ένα ποδήλατο. Ξέρετε τι ποσοστό κρατάει η Amazon. Από τον παραγωγό, από τον καπιταλιστή. 35%. 35%. Αυτό φεύγει από την κυκλοφορία. Δεν το παίρνει ούτε καν ο καπιταλιστής να το επενδύσει, να εκμεταλλευτεί και άλλους εργαζόμενους. Γι' αυτό φωνάζω ότι εδώ μιλάμε για μια αλλαγή εποχών και όλοι μας συνεισφέρουμε στο κεφάλαιο αυτό, εγώ το ονομάζω νεφοκεφάλαιο, των νέων θεοδαρχών, που το χρησιμοποιούν για να πλουτίζουν οι ίδιοι, για να χτίζουν σπίτια μακριά από την ακτή, γιατί ξέρουν ότι θα ανέβει το επίπεδο της θάλασσας, ώστε παίρνουν τις βίλες τους από το Μαϊάμι και τις πάνε πιο μέσα, στους λόφους, για να πνιγούν οι φτωχοί. Αυτό που λέγει ο Χρήστος πριν. Ναι, αλλά αυτό γίνεται όμως στο πλαίσιο μιας κοινωνικο-οικονομικής αλλαγής, που αντίστοιχη της έχουμε να ζήσουμε ως ανθρωπότητα από τα 1800. Τώρα εγώ θα αξιοποιήσω όχι το τρίλεπτο, θα το πάρω αυτό για την επόμενη. Για την τρίτη λοιπόν ενότητα που ανοίγουμε τώρα και θα κατευθυνθεί στο τι λέμε για τον σοσιαλισμό. Πολύ σχηματικά πάλι, γιατί ο χρόνος είναι εξαιρετικά περιορισμένος, όπως λέτε, είναι μονοψήφιος σε λεπτά. Μιλάμε για σοσιαλισμό και η λέξη αυτή έχει έρθει μαζί με την νεωτερικότητα, στο πω έτσι, μην τη χαρακτηρίσω κοινωνικά. Ωστόσο, εξεγέρσεις των φτωχών μαζικές έχουμε την αρχαιότητα. Και μπορεί μάλιστα από την πολύ πίσω αρχαιότητα. Δηλαδή, υπάρχουν θεωρίες που λένε ότι τα κοινωνικά ανάκτορα κατέρευσαν λόγω μιας κοινωνικής εξέγερσης.
Και είναι βάσιμες αυτές, δηλαδή έχουν σοβαρά επιχειρήματα από πίσω τους. Τέλος πάντων, και αν δεν ήταν έτσι, η εξεγέρση του Κλεωμένη, του Αριστόνικου, του Σπάρτακου, οι Ζακερίες, οι Γαλλικές, οι εξεγέρσεις στην Αγγλία, οι τεράστιες, θρησκευτικού υποτίθεται περιεχομένου, αλλά πάρα πολύ κοινωνικού, ο πόλεμος των χωρικών στη Γερμανία, αναβαπτιστές, μέχρι και η Γαλλική Επανάσταση στη κοινωνική τη στιγμή. Έχουν λοιπόν τεράστιες εξεγέρσεις. Αυτό το νήμα της απελευθέρωσης που λέγαμε προηγουμένα, της χειραφέτης έρχεται από πάρα πολύ παλιά, πάρα πολύ παλιά. Και έχει διαμορφώσει τον πολιτισμό της ανθρωπότητας με πολύ καλούς τρόπους, επί τα βελτίω. Αν δεν υπήρχε αυτό, θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα, θα είχε ζήσει πολύ χειρότερα η ανθρωπότητα. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι αυτή η ταξική πάλη που πήρε τόσες διαφορετικές μορφές έκανε πάρα πολύ καλό και μας έφερε εδώ που μας έφερε. Ο σοσιαλισμός συνδέεται, όπως σωστά υπόθηκε, με ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη, με τέτοια πράγματα. Η ελευθερία όμως, ξαναλέω και επαναλαμβάνω και οι δυο επαναλαμβάνουμε, είναι το πρώτο. Είναι αυτό το οποίο επιδιώκεται τελικά. Τα υπόλοιπα θα κάτσουν πάνω σε αυτό. Θα βοηθήσουν αυτό κατεξοχήν. Τι μας λένε σε ό,τι αφορά τον σοσιαλισμό, είπα, τι μας λέγανε σε σχέση με τον, με τον υπαρκτό και γιατί δεν θα μπορούσε και η Οκτωβριανή, γιατί δεν θα μπορούσε και αυτή κτλ. Πάω λίγο σε μεγαλύτερο, πώς θα το πω, βάθος επιχειρήματος, υποτίθεται από την άλλη πλευρά. Για ποιο λόγο ο σοσιαλισμός ή γενικώς οι χειρακτικές κοινωνίες όπως έχουν προταθεί δεν είναι εφικτές, δεν είναι δυνατές. Δύο λόγοι υπάρχουν γι' αυτό κατά τους αντιπάλους μας. Το πρώτο είναι η ανθρώπινη φύση. Βασικός λόγος. Ο άνθρωπος είναι εγωιστής. Και άρα, αν θέλουμε να φτιάξουμε μια καλή κοινωνία που να λειτουργεί και να είναι αποτελεσματική, πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτά τα βάσεις που λένε. Δηλαδή, τα χειρότερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου να τα αποδεχτούμε και να τα βάλουμε σε μια καλή λειτουργία. Η αγορά κάνει αυτό. Λένε ότι η αγορά κάνει αυτό. Το αόρατο χέρι, το οποίο τα καταφέρνει όλα και κάνει όλες τις κακίες καλοσύνες στην τελευταία ανάλυση. Το δεύτερο είναι η πολυπλοκότητα. Τα πράγματα είναι τόσο πολύπλοκα που είναι αδύνατο να τα βάλεις σε ένα σχέδιο. Τα είπαμε προηγούμενα σε σχέση με αυτό. Δόθηκαν πολλά στοιχεία νομίζω. Για τον περιορισμένο χρόνο της συζήτησης υπερβολικά πολλά στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα και την υπαρκτή σημερινή πραγματικότητα του σχεδιασμού που είναι εδώ και λειτουργεί ακόμη και αυτό το σύστημα στη βάση του. Το ζήτημα είναι πώς θα γίνει δημοκρατικός αυτός ο σχεδιασμός. Πώς δηλαδή θα τον αναλάβει η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Αυτό είναι το στοίχημα και δεν είναι αν υπάρχει, δεν υπάρχει, γίνεται ή δεν γίνεται. Πολύ περισσότερο ότι αν η πολυπλοκότητα είναι το θέμα μας, αυτές οι αρχές των φιλελεύθερων είναι τόσο απλοϊκές που θα ήταν αδύνατο να αντιμετωπίσουν μια τέτοια πολυπλοκότητα. Μάλλον δηλαδή ανάποδα πάει το επιχείρημα και πραγματολογικά αλλά και στη λογική του δομή. Εγώ θέλω να μείνω λίγο στα ζητήματα της ανθρώπινης φύσης όμως. Ξέρετε ότι ο Μητσοτάκης στο πιο βαθύ φιλοσοφικό που έχει εκφράσει σε τοποθετήσεις του ήταν αυτό ακριβώς, έτσι. Ότι οι ανισότητες είναι φυσικές. Δεν είναι ότι θέλουμε, ότι προωθούμε κτλ. Είναι φυσικές. Λέει το προηγούμενο με τον τρόπο που θέλει να το πει αυτός ή που μπορεί να το πει. Αυτός τέλος πάντων έχει σπουδάσει στο Χάρβαρντ, έχοντας κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο πρόσφατα που σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Είναι τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει. Δεν αφορά το θέμα μας άμεσα, υποτίθεται. Είναι του Γιάννη του Μανέτα, η συνδυωτική. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ο οποίος τι κάνει, είναι βιολόγος ο Μανέτας. Και ψάχνει να βρει τι έχει γίνει στην ιστορία του ανθρώπου. Υποστηρίζοντας κάτι το οποίο νομίζω ότι εμείς εδώ το έχουμε δεδομένο. Ότι η ανθρωπότητα προχώρησε μέσα από τη συνεργασία. Όχι μέσα από τον ανταγωνισμό. Η συνεργατικότητα ήταν η ιδιότητα που έκανε το δικό μας είδος πολύ διαφορετικό από άλλα είδη. Μάλιστα, ο Μανέτας λέει ότι η μετάβαση από τους τροφοσυλλέκτες στις ταξικές κοινωνίες ήταν το χειρότερο λάθος του ανθρώπου. Έτσι το ονομάζει λίγο προκλητικά. Πράγματι, η ιστορία του Homo, ας το πω έτσι, κατά 99% είναι σε εξισωτικές κοινωνίες. Ακόμη και σήμερα. Ό,τι έχει απομείνει από αυτό είναι εξαιρετικά εξωτικό. Θα αποδώσω ένα παράδειγμα λίγο ανεκδοτολογικό, που νομίζω ότι έχει αξία. Παρακολουθούσαν τέλος πάντων κάποιοι ανθρωπολόγοι, μια φυλή κάπου σε μια ζούγκλα κτλ. Και προσπαθούν να καταγράψουν τις συμπεριφορές τους. Ο εξισωτισμός είναι τόσο έντονος σε αυτές τις κοινωνίες, όπου αν έρθει κάποιος με το κυνήγι στην πλάτη και κορδωθεί γι' αυτό, η υπόλοιπη φυλή το γιουχάρει. Τον περιφρονεί. Τον θεωρεί γελίο άνθρωπο. Εντελώς. Και είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει. Δεν μπορούν να αποδεχτούν λοιπόν συμπεριφορές οι οποίες ακόμη και στο θεσμικό, το δικό του θεσμικό επίπεδο είναι σε μια άλλη κατεύθυνση.
Θα αναφερθώ πάλι μετά το Μανέτα στον Γιάννη, γιατί σε αυτό το πρόλογο που σας έλεγα προηγούμενα, δίνει ένα παράδειγμα ωραίο σε επίπεδο πολιτικής φιλοσοφίας, ας το πω έτσι. Το παράδειγμα της όασης. Αυτό μου έχει μείνει και θα μπορούσες να αναφερθείς μετά εσύ να το κάνεις με τα δικά σου λόγια. Εγώ σε ένα αντίστοιχο παράδειγμα, η αριστερή πολιτική φιλοσοφία δίνει μεγάλες δυνατότητες για να μπορούμε να μιλήσουμε για τις αξίες πάνω στις οποίες μπορεί να στηριχτεί η δική μας ιδέα. Είναι το παράδειγμα του χιμπατζή. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Το οποίο λέει, σκεφτείτε, εσείς παρακολουθείτε ως ζωολόγοι, τώρα όχι ως ανθρωπολόγοι, μια κοινωνία χιμπατζίδων. Και ένας από αυτούς, αρσενικός, κατ' εξοχήν και πολύ εύσωμος, μαζεύει όλες τις μπανάνες, δεν αφήνει τίποτα για κανέναν. Εσύ που τον παρακολουθείς, δεν θα θεωρούσετε ένας παράφρον αυτός ο συγκεκριμένος, ότι είναι διαστραμμένος και θα πρέπει κάτι να γίνει με την περίπτωσή του. Είναι ο Έλλον Μάσκ στην πραγματικότητα. Γιατί θεωρείτε πως τόσο φυσιολογικό το υπόλοιπο, έτσι. Είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να μας βάλει λίγο σε κάποια σκέψη. Ο Καστοριάδης έλεγε, και εδώ περνάω σε κάποια λίγο πιο δομικά στοιχεία, κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, ότι αν οι εργαζόμενοι ακολουθούσαν τις αξίες του φιλελευθερισμού, τις προκάπιταλς αξίες, τότε τίποτα δεν θα λειτουργούσε. Δηλαδή, αν ο καθένας κοίταζε να τη βγάζει καθαρή ο ίδιος με το μεγαλύτερο κέρδος, θα λούφαρε, θα ψάχνει τρόπους να αποφύγει την προσπάθεια κτλ. Σε τι στηρίζεται οποιοδήποτε κοινωνικό σύστημα και το τωρινό, ακόμη και στα άκρα. Στηρίζεται στο ότι οι άνθρωποι αισθάνονται ότι θέλουν να είναι έντιμοι. Θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, έστω και αν είναι μια κακή δουλειά. Ότι έχουν μια υποχρέωση απέναντι στους υπόλοιπους να κάνουν αυτά τα πράγματα. Αυτές είναι εντελώς αντικαπιταλιστικές αξίες. Ο καπιταλισμός έχει ανάγκη όμως, προκειμένου να λειτουργήσει. Τα κίνητρα λοιπόν τα οποία πραγματικά κινητοποιούνται και κινητοποιούν, είναι κίνητρα τα οποία είναι προ-socialist και όχι προ-capitalist, να το πω έτσι, και αυτό είναι μια πολύ πολύ σημαντική ιδέα που πρέπει να κρατήσουμε. Ο Κάντ έλεγε ότι δύο πράγματα με συγκλονίζουν, ο ένας προς ουρανός πάνω μου και ο ηθικός νόμος μέσα μου. Ήθελα να πει ότι μπορείς να το παρατηρήσεις αυτό, ότι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους αξίες οι οποίες αντιστοιχούν με έναν τρόπο γενετικά στους ίδιους. Θέλω να πω με αυτό ότι προκειμένου να φτιάξουμε μια καινούργια κοινωνία, είναι απαραίτητο να διαμορφωθούν και καταστάσεις τις οποίες έχουμε και ένα προσωπικό ήθος δικαιοσύνης, ας το πω έτσι. Δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτό. Και αυτό είναι υποχρέωση και των πολιτικών φορέων της αριστεράς, των χειρευαρτητικών, να το δουλέψουν. Δηλαδή, στις μεταξύ μας σχέσεις, όπου συλλογικά λειτουργούμε, θα πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο μοντέλο λειτουργίας. Δεν μπορώ να ακούω, για παράδειγμα, Σιριζέους ηγετικούς τα λοιπά να λένε εμείς οι πολιτικοί. Εμείς οι πολιτικοί, εσείς οι πολιτικοί. Ένα ιδιαίτερο στρώμα είναι αυτή η πολιτική. Έτσι, είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, αυτό τους τελειώνει ήδη ως τμήμα της αριστεράς και μόνο η συγκεκριμένη έκφραση. Χρειάζεται λοιπόν ένα προσωπικό είδος δικαιοσύνης. Δύο-τρία στοιχεία τώρα. Μπορούμε να αναφερθούμε σε συστήματα δημοκρατικού σχεδιασμού. Υπάρχουν πάρα πολλές θεσμικές προτάσεις. Είπα τον Άλμπερτ, τον Έρνεστ Μαντέλα, ας πούμε, τις δεκαετίες του 80 που έχει διαμορφώσει συγκεκριμένες προτάσεις κτλ. Έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες να προτείνουμε θεσμικές λύσεις. Κάποια πράγματα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε όμως. Αγορά, ναι. Σοσιαλισμός της αγοράς, όχι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε. Ο σοσιαλισμός της αγοράς είναι η Κίνα, αν θέλαμε, τη σοσιαλισμό της αγοράς. Αλλά και στα θεωρητικά έχει πολλά προβλήματα. Γιατί? Γιατί η αγορά είναι ένα σύστημα, αν είναι το σύστημα, άσχετα να το πει σοσιαλισμό ή οτιδήποτε άλλο, που αξιοποιεί κίνητρα τα οποία είναι πάρα πολύ χαμηλά κίνητρα. Και επιβραβεύοντάς τα ενισχύει κιόλας. Δηλαδή, η λειτουργία είναι προς όλο και χειρότερες θεσμίσεις, όλο και χειρότερα τα πράγματα για το μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Θα μπορούσα λοιπόν να πω ότι ο δικός μας σοσιαλισμός είναι ένας σοσιαλισμός ο οποίος έχει κεντρικό δημοκρατικό σχεδιασμό, έχει αγοραία στοιχεία όμως, όπως υπόθηκε, όχι σοσιαλισμός της αγοράς, άμεση δημοκρατία που υπόθηκε προηγούμενα, πολυκομματισμό επίσης, γιατί πώς θα διαλέγουμε ανάμεσα σε προγράμματα αν δεν υπάρχουν πολύ διαφορετικοί φορείς που προτείνουν διαφορετικά προγράμματα, εργατική αυτοδιεύθυνση κτλ. Κτλ. Θα μπορούσα να προσθέσω ένα σωρό τέτοια στοιχεία. Δεν μπορεί ο καθημερινός άνθρωπος, λέει, να τα παρακολουθήσει αυτά. Αυτό είναι η αντίρρηση η οποία γίνεται. Γιατί δεν μπορεί ο καθημερινός άνθρωπος να αποφασίσει αν η φαρμακοβιομηχανία θα ρίχνει τα περισσότερα χρήματά της σε φάρμακα καλοπισμού, ας πούμε, και όχι σε φάρμακα για τον καρκίνο. Γιατί δεν μπορεί να το αποφασίσει. Γιατί δεν μπορεί να αποφασίσει ο καθημερινός άνθρωπος πόσο θα πάει από το κοινωνικό πλεόνασμα
στην εκπαίδευση, στην υγεία, στις υποδομές, στο διαστημικό πρόγραμμα, τέλος πάντων σε οτιδήποτε. Γιατί δεν μπορεί να το αποφασίσει? Γιατί δεν μπορεί να έχει άποψη πάνω σε αυτό? Μπορεί και παραμπορεί να έχει άποψη, και είναι κάτι για το οποίο έχουμε όλοι άποψη όταν κάνουμε κριτική σε αυτά που πραγματικά γίνονται. Μπορεί να έχει, λοιπόν. Δεν είναι ένα επιχείρημα το οποίο στέκει με οποιοδήποτε τρόπο. Κλείνω λέγοντας τα εξής και αφήνοντας πάρα πολλά άλλα. Ότι για να γίνουν όλα αυτά που λέμε όμως, θα πρέπει όπως η ακροδεξία είπα στην αρχή, να πατάμε σε βιωμένες εμπειρίες. Να πατάμε σε πράγματα που τώρα γίνονται, δηλαδή. Ήδη τώρα γίνονται. Δεν ξέρω αν η βιωμένη είναι το καλύτερο παράδειγμα εργατικής αυτοδιεύθυνσης στον κόσμο, αλλά πρέπει να βλέπουμε κάτι τέτοιο και να πατάμε πάνω σε αυτά. Να πατάμε σε συνεταιρισμούς οι οποίοι λειτουργούν καλά. Στη Wikipedia ίσως να τη χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα, στο ελεύθερο λογισμικό. Έχουμε πράγματα σήμερα. Σε αυτές τις βιωμένες εμπειρίες πρέπει να απαντήσουμε, εδώ να φτιάξουμε διάκαινα μέσα από τα οποία θα περάσει το χειραβετικό ρεύμα, έτσι να διαβρώσουμε με έναν τρόπο δηλαδή το σύστημα και να προεικονίσουμε κάτι διαφορετικό. Μέσα από τις βιωμένες εμπειρίες έχουμε τη δυνατότητα να κινητοποιήσουμε και να κινητοποιηθούμε, έτσι ώστε οι δυσκολίες μας να μην γίνουν απόγνωση και απανθρωπιά στην τελευταία ανάλυση μετά από απόγνωση, αλλά ενδυνάμωση για όλους και μια πρόταση για ένα πολύ καλύτερο αύριο. Τι σοσιαλισμό θέλουμε? Θέλουμε κάτι που να είναι σοσιαλισμός. Ο καθένας μας πρέπει να τον ορίσει, η καθεμία μας όπως κρίνει σωστό. Εγώ το είπα πριν. Τι είναι για μένα σοσιαλισμός? Είναι ένα σύστημα χωρίς αγορά εργασίας, χωρίς ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο να είναι ιδιωτικό και να παράγει χρήμα κατά το δοκούν. Δηλαδή, ξανά. Ένα σύστημα με αγορές, χωρίς αγορά εργασίας και χωρίς τραπεζική αγορά. Ένα σύστημα στο οποίο οι αποφάσεις στους χώρους δουλειάς να είναι συμμετοχικές, να είναι δημοκρατικές, να υπάρχει εργατικός έλεγχος και να υπάρχει δημοκρατική εκδημοκρατισμός της παραγωγικής διαδικασίας, για να το πω έτσι. Και τέλος, μια κοινωνία σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας, χώρας, Ευρώπης, κόσμου, όπου τελικά τις μεγάλες επιλογές της ανθρωπότητας να τις κάνουν οι άνθρωποι. Ο Δήμος. Δήμο, κρατεί. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Εγώ θα μείνω, σειρά μου τώρα να πάω σε χαμηλότερο επίπεδο από το δικό σου επίπεδο της αφαίρεσης. Τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα που μόλις περιέγραψα για τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις? Πρώτον, ότι θα πρέπει να ισχύει για τις μετοχές ότι ισχύει για τις ψήφους. Δεν έχεις δικαίωμα να αγοράζεις ψήφους, τουλάχιστον ακόμα. Έτσι. Έχεις μία ψήφο όταν γίνεσαι 17. Τη χάνεις όταν πεθαίνεις. Δεν μπορείς να την νοικιάσεις, δεν μπορείς να την πουλήσεις, δεν μπορείς να την αγοράσεις. Ωραία. Το ίδιο πρέπει να ισχύει με τις μετοχές. Μπαίνεις σε μια εταιρεία, έχεις όπως πας στο πανεπιστήμιο ως φοιτητής και παίρνεις μια ταυτότητα φοιτητική. Έχεις μια μετοχή και μια ψήφο. Και συμμετέχεις σε όλες τις ψηφοφορίες στον τόπο δουλειά σου, στην εργασία σου. Δεν σημαίνει ότι όλοι είναι ίσοι. Από την άποψη ότι θα πάρουν όλοι τον ίδιο μισθό, γιατί μπορεί εμείς οι 10 που έχουμε φτιάξει μια εταιρεία και έχουμε μία μετοχή ο καθένας, να κρίνουμε ότι εδώ ο Χρήστος δουλεύει πιο πολύ, παράγει πιο πολύ, συνεισφέρει πολύ περισσότερο στην εταιρεία μας, δεν θέλουμε να τον χάσουμε και θα συμφωνήσουμε όλοι ότι θα του δώσουμε ένα μπόνους. Αλλά θα το αποφασίσουμε δημοκρατικά αυτό. Έτσι, δεν θα έρθει από πάνω, δεν θα έρθει από ιδιοκτήτες της εταιρείας που δεν δουλεύουν σε τη διαστολή με τους εργαζόμενους που δεν είναι ιδιοκτήτες. Ένα παράδειγμα. Πρώτο το κρατούμε. Έτσι καταργείς την αγορά εργασίας. Γιατί, εάν είσαι εργαζόμενος, είσαι και ιδιοκτήτης. Άρα καταργείται η διαφορά μεταξύ μισθού και κέρδους. Ό,τι υπεραξία παρακρατάται από τους εργαζόμενους στην εταιρεία, ουσιαστικά αποτελεί μία ανακατανομή της υπεραξίας μεταξύ τους. Που αποφασίζεται συμμετοχικά και ισότιμα. Ένα άτομο, μία ψήφο. Πάμε τώρα στην κατάργηση του τραπεζικού συστήματος. Αυτό που κάτι μπορεί να σας θυμίσει, δεν θα το πούμε παραπέρα. Έτσι. Φανταστείτε η Κεντρική Τράπεζα, έτσι, όποια και να είναι αυτή, ή το Υπουργείο Οικονομικών, ας πάμε στην Κεντρική Τράπεζα, σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις ένα ψηφιακό πορτοφόλι στο κινητό σου, στον υπολογιστή σου, με μία πλαστική κάρτα να κάνεις αγορές.
βάζεις τα χρήματά σου μέσα, παίρνεις ένα επιτόκιο το οποίο είναι ίδιο για όλους. Είναι το επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο το αποφασίζει με στόχο την εξισορρόπηση της μακροοικονομίας αυτής της σοσιαλιστικής. Είναι δωρεάν, δεν σε χρεώνουν τίποτα για να κάνεις τις συναλλαγές σου, έτσι, και παίρνεις και ένα τόκο. Ο οποίος τόκος